κοίτα τη, μα κοίτα τη εδώ πέρα. Πεθαίνω, Γιουργιά, εγώ πεθαίνω. Το πιο σεξουαλικό γλυκό. Τι λες, Γιουργιά. Το λέω με σιγουριά. Καρύδια και σοκολάτα. Είναι. Είναι το πιο σεξουαλικό γλυκό. Τι θα κάνεις σήμερα. Μία γλυκύτατη. Σαν και εσένα. Ναι. Πολύ ουσιαστικό αυτό που σου λέω, έτσι. Ναι. Είναι τόσο γλυκιά. Ναι. Καρυδόπιτα με μια επικάλυψη σοκολάτας και θα δείξουμε και πολλά ντεκόρ για να ομορφύνετε εσείς τι, το τραπέζι σας. Έχει και μέλι μέσα. Κοίταξε το μέλι, άμα το έκανα και μέλι, θα έκλαιναν οι φαρμακοβιομηχανίες. Οπότε λέω άσε, μην βάλεις μέλι. Σε λίγο, Κυριάκος Μελάς, καρυδόπιτα με σοκολάτα, το πιο σεξι γλυκό ever και πάω να πω μία. Καλησπέρα εδώ στην παρέα, τι κάνετε. Είναι και Μανίκας εκεί, με το σουζίνι μου. Μανίκα σουζίνι, έτοιμη για όλα. Φιλάκια, 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 καλησπέρα. Τι έγινε, τι κάνετε, Τζούλια αγνοείται. Γιατί φοράμε μαύρα οι περισσότεροι εδώ. Γιατί, για Τζούλια. Αχ, αυτό το κορίτσι το όμορφο που κάτι μας θύμιζε στην εκπομπή του Μάρκου Σεφερλή. Που ήταν και πολύ κοντά της ο Μάρκος και η Τζούλια από εδώ, η Τζούλια από εκεί. Τι ως διαμαγείας, μαγική εικόνα. Καλά κάνουμε και χρησιμοποιούμε αόριστο χρόνο, κάτι μας θύμιζε. Θα σας αφήνω να εκτεθείτε, πείτε κι άλλα, πείτε κι άλλα. Αγνοείται η τύχη της Τζούλιας, εξαφανίστηκε. Το ερώτημα είναι ένα. Ποιος ή ποια έφαγε την Τζούλια από το πρωινό του Μέγκα. Κάσα με να μαντέψω. Είναι υποψίες, πέφτουν σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Μήπως είναι η κεντρική. Τι συνέβη και εξαφανίστηκε ως διαμαγείας, ρε παιδιά, αυτό το κορίτσι. Εμφανίστηκε κάπου. Είστε σίγουροι ότι εξαφανίστηκε, ρε παιδιά. Όχι εκεί που ήταν η πρώτη φορά όμως. Την πρώτη μέρα την είχαμε δει. Τη μιλάει ο Μάρκος και Τζούλια και άκια από εδώ και πλάκι. Τη μιλάει ο Μάρκος και Τζούλια. Καταρχήν απάντησε και ο Μάρκος, για να τα πούμε πώς έχουν τα πράγματα. Απάντησε και ο Μάρκος Σεφερλής για την Τζούλια. Απάντησε για την πρεμιέρα του, για τα πολύ υψηλά νούμερα τηλεθέασης. Εγώ σας έχω να σας πω και τι έγινε με την Τζούλια, αλλά λέω να σας το πω αμέσως μετά από το βίντεο καλύτερα. Πάντως, χθες βράδυ που πήγε η Σουλιώτη και του συνάντησε σε κάποια πρεμιέρα, η Σουλιώτη καταλαβαίνει τώρα. Δεν ήταν η Σουλιώτη, δεν γίνεται. Ο Κώστας Κόκολας, μάλιστα. Ήταν το ρεπορτάζ για την πέσιμο κάνει μόνο η Σουλιώτη, του Κώστα Κόκολα, ο οποίος πήγε βέβαια και ρώταγε και τι γίνεται με την Τζούλια κλπ. Και από χθες το βράδυ. Είχαν απαντήσει για την Τζούλια. Σήμερα εξαφανίστηκε, μαθαίνω. Γιατί, γιατί. Βίντεο, 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 βίντεο. Για τα εντυπωσιακά νούμερα τηλεθέασης της πρεμιέρας αναφέρθηκε ο Μάρκος Σεφερλής και η Έλενα Τσαβαλιά. Όχι, στεναχωρηθήκαμε, με μαύρο δάκρυ κλάψαμε, αλλά εντάξει. Ήταν άσχημα τα λόγια. Καλά ήταν, καλά ήταν. Χαρήκαμε, λογικό είναι να χαρούμε, εντάξει, αλλά ήταν η πρεμιέρα, όλος ο κόσμος. Όλος. Περίμεναν το δύο κόσμος, θέλω να πω, υπήρχε μια περιέργεια. Το ευχάριστο ήταν ότι ήταν μέχρι το τέλος σχεδόν τα ίδια νούμερα. Δηλαδή, κάτσαν να δουν όλη την εκπομπή, να δουν τι θα είναι αυτή η εκπομπή. Από εκεί πέρα έχουμε μπροστά μας δρόμο μεγάλο. Δώσατε και την απάντηση, φαντάζομαι, σε κάποια άτομα που αμφέβαλαν ότι ένας ηθοποιός δεν μπορεί να πάρει μια συνέντευξη. Εντάξει τώρα. Απαντήσεις δίνουμε χρόνια τώρα. Συνήθως πολλοί λένε. Το ξέρουμε το παιχνίδι, βγαίνουμε, απαντάμε με τη δουλειά μας πάντα, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι αυτό που κάνουμε να αρέσει τον κόσμο. Άμα το κάνουμε για να απαντάμε σε κάποιους, ας μην κάνουμε αυτή τη δουλειά, ας κάνουμε κάτι άλλο. Αγαπημένοι μου παρουσιαστές, καλημέρα. Χαρούμενο σας βλέπω. Ο Μάρκος Σεφερλής μίλησε και για τα δημοσιεύματα που χαρακτήριζαν ηρωνική την αναφορά του στους πρώην παρουσιαστές του πρωινού. Ο καθένας το χαρακτηρίζει όπως θέλει. Εγώ το θεωρώ σεβασμό στους ανθρώπους που υπήρξαν πριν από μένα στη θέση αυτή. Από εκεί πέρα, σε μια τέτοια εκπομπή, το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι οι ιδέες υπάρχουν από όλους τους συνεργάτες που φτιάχνουν μια εκπομπή. Όσο για την μπλούζα και το παιχνίδι με το μπάσκετ που έπαιξε και στο πρωινό του Μέγκα και του Αντένα. Θα μπορούσαμε, μόλις μας είπαν ότι το κάνανε απέναντι, θα μπορούσαμε να μην το κάνουμε. Θέλω να πω ότι είχαμε όλο το χρόνο να κάνουμε απλά ένα παιχνίδι με το Χρήστο Χολίδη, να παίξουμε ένα μονό και να τελειώσει η ιστορία. Αλλά επειδή η φωτογραφία από τις πρόβες, τις οποίες εμείς κάναμε τρεις μέρες πριν για το παιχνίδι αυτό με τις μπλούζες αυτές, είχε αναρτηθεί στο διαδίκτυο την προηγούμενη μέρα, είναι εύλογο για όσους έχουν τη στοιχειώδη λογική να καταλάβουν ότι αυτό κάποιοι το είδανε, προσπάθησαν να το κάνουν πριν από εμάς και βγήκε στον αέρα. Εμείς δεν σταματήσαμε εκεί, είπαμε θα κάνουμε το παιχνίδι και πάλι με τον τρόπο που όπως είπες έχουμε, είπαμε και στον αέρα
αυτό που είπαμε. Αλλά όλοι καταλαβαίνουν νομίζω ότι ακριβώς έχει γίνει. Τώρα δηλαδή πως προσπάθησαν να το κάψουν οι απέναντι, επειδή το είχαν δει από την Κυριακή. Εσύ το είπες αυτό, δεν το είπα εγώ. Εγώ είπα τα γεγονότα όπως έγιναν. Αναρτήθηκε μια φωτογραφία την προηγούμενη μέρα με τις μπλούζες αυτές. Που σημαίνει ότι εμείς κάναμε πρόβα από τις προηγούμενες μέρες, το είχαμε στη σκαλέτα μας και θα το κάναμε. Τώρα για ποιο λόγο έγινε το καταλαβαίνουν όλοι. Σας τηλεφωνώ, κυρία Βαρσάμα, από την Πολεοδομία. Ναι. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι πρέπει να απαλωτριώσουμε το σπίτι σας γιατί θα περάσει ο δρόμος από εκεί, ο κεντρικός. Τι λες τώρα, τι χαλάμε δρόμος εδώ. Μ' ακούτε. Ναι. Δεν έχω να κάνω σχόλιο. Καταρχήν, εντάξει, είναι αστείο. Φάρσες γίνονται χρόνια. Διαφόρων ειδών φάρσες. Τώρα, μα από όλη την εκπομπή το τρίωρο σταθούμε στη φάρσα, η οποία δεν ήταν καθόλου ατυχής, όπως και ούτε έμφυα ανέφερε, θέλω να πω, τα μαθαίνετε κι εσείς και τα ακούτε μισά ή όπως θέλουν κάποιοι να τα μαθαίνουν. Δεν θα απολογούμε, ούτε θα εξηγώ γιατί τα κάνω. Αν αυτοί που με βλέπουν, που ευτυχώς από ό,τι συνειδητοποίησαμε όλοι, καταλαβαίνουν αυτά που κάνω και τους αρέσουν, θα είναι εκεί και θα μας βλέπουν όλο το χειμώνα. Και πώς σχολιάζει ο Μάρκος Εφερλής την τζούλια του πρωινού? Εγώ δεν κατάλαβα καν ότι μοιάζει στη δούκισσα νομικού, μου το είπανε στο τέλος. Απλά την είδαμε στο κοινό. Η δούκισσα νομικού είναι θεά, να το πούμε αυτό. Όχι ότι η τζούλια δεν είναι όμορφη, είναι καλονή επίσης. Αλλά... Έπεσε το μάτι μου πάνω της την ώρα που καθόταν στο κοινό και άρχισα να ασχολούμαι μαζί της. Αυτό ήταν όλο. Πλάκα έκανα, πλάκα θα συνεχίσω να κάνω. Για όλα τα άτομα της εκπομπής και σε όλα τα άτομα αναφέρομαι ανά πάση στιγμή και θα αναφέρομαι με σχόλια που μου έρχονται εκείνη τη στιγμή. Αυτό είναι όλο. Καινούργια μέλη στο κοινό σήμερα, ομορφιά, νιάτα, όπου και να κοιτάξω, ωραία προσωπάκια, χαμογελαστά. Κοινό όλων των ηλικιών, μικρά παιδιά εκεί πίσω, πιο μεγάλα παιδιά εδώ μπροστά, στην καλύτερη ηλικία. Εσύ πρέπει να έφυγες πολύ βιαστικά από το σπίτι. Δεν πρόλαβε να ρίξει κάτι κάτω σου, έτσι. Δεν πειράζει. Όμως καλό είναι αυτό. Έχουμε και ωραία πλάνα. Ο κύριος έχει θράσος που το κάνει αυτό, αλλά το όνομά του είναι αυτό. Θράσος, ο γνωστός θράσος. Εντάξει, θα την ξαναδούμε την Τζούλια. Αυτό καταλάβαμε το Μάρκο. Θα την ξαναδούμε την Τζούλια. Το καταλάβαμε ότι είναι, γίνεται ένα παιχνιδάκι και μια πλάκα. Το θέμα είναι πώς θα τη δούμε την Τζούλια. Σε κομματάκια ή ολόκληρη ξανά. Αλλά το ζήτημα είναι η φάρσα. Αυτό δηλαδή που με προβλημάτισε ήταν η απάντηση του Μάρκου Σεφερλή για τη φάρσα. Δεν είναι αστείο. Όσο και να προσπαθεί να δικαιολογήσει τον εαυτό του, δεν παίζει με αυτά τα πράγματα. Κοίτα, και ειδικά σε ηλικιωμένους. Άμα κρίνουμε και από τα σχόλια που... που υπάρχουν στο διαδίκτυο και όλα τα blogs τα οποία μιλάνε πάρα πολύ άσχημα για τη φάρσα αυτή, όπως μεγάλο λάθος η φάρσα, δηλαδή με το που ξεκίνησε να παίζει αυτό, ξεκίνησαν και τα αρνητικά σχόλια κατευθείαν από εκεί που τον αποθέωνα, ξεκίνησαν και τα αρνητικά σχόλια, μεγάλο λάθος η φάρσα, κακόγουστο, fail, φάρσα με τον πόνο του κόσμου, δεν ήταν αστείο. Σίγουρα δεν ήταν αστείο και φάνηκε από τις αντιδράσεις κάτι. Δεν είναι αυτά, με αυτά τα πράγματα δεν κάνεις άλλο. Η πρόθεση που μπορεί να έχεις για ένα πράγμα δεν σημαίνει ότι είναι και σωστή. Κοίταξε, σε μια πλάκα δεν είναι πάντα σωστό ή λάθος. Έτσι. Περίμενα, να σου το πω διαφορετικά. Να σου το πω με παράδειγμα. Παίρνουν τη μάνα σου τηλέφωνο και της κάνουν μια τέτοια φάρσα. Και η μάνα σου παθαίνει ένα καρδιακό εκείνη τη στιγμή γιατί έχει 100.000 προβλήματα στο κεφάλι τους που δεν τα ξέρει. Κοίταξε, ο φαρσέρ. Η αλήθεια είναι ότι η πλάκα ήταν. Ατυχής. Πες το. Δεν ήταν ατυχής. Ήταν αστείο. Ήθελε να βγάλει. Η αλήθεια μπορεί να μην το πέτυχε. Ήθελε να βγάλει. Άρα ήταν ατυχής η φάρσα. Να σας πω κάτι. Εγώ αισθάνομαι ότι okay, δεν ήταν η καλύτερη στιγμή του Μάρκου αυτό. Okay. Θα συμφωνήσω. Και εγώ την είδα αυτή την πλάκα γιατί τον παρακολουθώ αυτές τις μέρες. Δεν με ενθουσίασε που άκουσα τη γιαγιά να είναι έτοιμη να πάθει καρδιακό με το ότι της παίρνουν το σπίτι. Από την άλλη όμως ήταν μια. Μια ατυχή στιγμή. Τα υπόλοιπα έχουν τόσο πλάκα και είναι τόσο ωραία. Και επίσης σήμερα το καταλάβανε και αλλάξανε τις φάρσες και τις κάνανε πιο πλάκα. Υπάρχει σε κάποια στιγμή, σε μια καινούργια εκπομπή, σε μια καινούργια ενότητα, σε ένα καινούργιο πράγμα, μπορεί να υπάρξει και μια στιγμή που δεν είναι, ας πούμε, η καλύτερη. Είναι και live, παιδιά. Το καταλαβαίνω. Αυτό που εμένα με ενόχλησε ήταν η απάντηση του Σεφερλή. Δηλαδή ότι. Μην αποποιήσει τον ευθυνών σου, δηλαδή αυτό. Ναι, η αποποίηση. Αν έλεγε ότι, οκ, παιδιά, ήταν μια ατυχή στιγμή, όλοι θα το ξανασυμπαθούν. Γιώργο, ευθύνη για την Τζούλια, πώς θα πάρει. Ευθύνη για την Τζούλια, πώς θα πάρει. Πού είναι η Τζούλια, πείτε μου. Εγώ θα σου πω όνομα, επίθετο τι θες. Όνομα, επίθετο τι θες. Θέλω στοιχεία, θέλω απαντήσεις τώρα, παρακαλώ. Έχω στοιχεία, έχω τα πάντα. Μπορείς, Ειρήνη μου, να μας θυμίσεις. Ποια είναι η Τζούλια. Να μας θυμίσεις ποια είναι η Τζούλια ή μάλλον όχι. Είναι εσύ εξ ειδικότητα. Δεν ξεχνιέται κιόλας. Να μας θυμίσεις ποια είναι η Τζούλια, γιατί μπορεί το κοινό το σημερινό που μας παρακολουθεί να μην έχει πάρει χαμπάρι ποια είναι η Τζούλια.
να δούμε ωραία. Ποια είναι η Τζούλια και την πλάκα. Γιατί στην ουσία μια πλάκα γίνεται γύρω από αυτό το κόριτσι τώρα και από τον Μάρκο και από εμάς. Έτσι. Δεν τα παίρνουμε αυτά σε σοβαρά. Εγώ μιλάω πολύ σοβαρά. Εσύ αλίμονο, ναι. Εμείς όμως οι υπόλοιποι και ο Μάρκος κάνουμε πλάκα. Πάμε να δούμε ποια είναι η Τζούλια και να δούμε την εξαφάνιση. Εσύ, θα με μας πεις. Α, δεν είναι όλοι σας. Τατιάνα μου. Πάλι στα Τατιάνα. Πάμε. Στην πρεμιέρα του Μάρκου Σεβρέλη, λοιπόν, ξεχώρισε μέσα από το κοινό ένα ξανθό κορίτσι, ένας ξανθός άγγελος. Μας θύμισε λίγο από όλα η αλήθεια είναι, λίγο από εδώ ξανομικού, αλλά είναι τόσο ωραία που παιδιά εγώ κολλά πραγματικά. Έκανε και ο Μάρκος, έδειξε μια ιδιαίτερη συμπάθεια. Κάτι φυλάκια παραπάνω, κάτι έτσι παραπάνω να τη μιλήσει, να τη δείξει, να, κάτι που τη δεύτερη μέρα. Λίγο να την ακουμπήσει, να δει αν είναι αληθινή ή τέτοια. Όχι, και έγινε και τη δεύτερη μέρα. Αλλά μετά τη δεύτερη μέρα άρχισαν τα σχόλια. Ο κόσμος, ναι, εντάξει, άρχισαν να λένε τώρα ας πούμε, η Τζούλια και από πού και γιατί ο Μάρκος την πλησιάζει και φτιάχνει μια αντίδραση. Σταμπόθηκε πολύ με την ομορφιά τη. Έχει χάσει και τι μέρε που δεν ξέρω. Παιδιά. Μ' αρέσει πάρα πολύ και εμένα η Τζούλια. Γι' αυτό και συναντήθηκα πάρα πολύ όταν ξαφνικά σήμερα δεν την είδα όσο θα ήθελα. Την είδα, είδατε την ήτανε, είδα. Σήμερα δεν την είδες. Ήταν. Εγώ ήτανε την είδα όσο ήθελα. Με μαύρη περούκα, με ζιβάκο, με όλα. Ήτανε στιγμιαία στη μόδα, στιγμιαία. Για δευτερόλεπτα. Για δευτερόλεπτα. Πόσα. Ένα. Ένα διάβασμα. Ένα διάβασμα. Άρα, λοιπόν, δεν το δικαιολογείται όλο αυτό. Δηλαδή, Τζούλια και Τζούλια και Τζούλια ο Μάρκος. Δηλαδή, και εγώ να ήμουν η Τζαβαλιά. Ναι. Θα τα είχα πάρει πάρα πολύ άσχημα. Εσύ θα τα έχεις πάρει. Πολύ, δηλαδή. Άμα γιατί είχα... κάτι για τρία μας έλεγες προηγούμενα. Άρα, κοίταξε. Κάθε μέρα το πετάς αυτό. Άμα ήμουν. Καλά. Άμα ήμουν κι εγώ στο κόλπο. Εντάξει, αλλά τώρα άμα είμαι ζωντανά σε μια εκπομπή και ο άντρας μου, ο σύντροφός μου, εκθιάζει μια άλλη. Γυναίκα. Παιδιά δεν υπήρχε περίπτωση. Δηλαδή, κομματάζει ότι... θέμα, παιδί μου είναι. Ποιος, ποια γυρίζει μετά με την Έλληνα Τζαβαλιά στο σπίτι. Μαζί γυρίζουν. Καλή, τι λέτε. Δεν το ξέρεις η αυτό. Η γυναίκα απάντησε και το είδαμε πριν από λίγο. Η που Τζούλια. Είπε ότι. Η όχι, ενώ η Έλενα είπε ότι είναι μια πολύ ωραία γυναίκα. Εντάξει, η Δούκισσα νομικού είπε είναι επίσης πάρα πολύ ωραία. Αλλά. Και τρία ερωτηματικά. Αλλά αυτό είναι γιατί πραγματικά νομίζω ότι. Αλλά έφαγα μια πατόφλα το βράδυ από την Τζαβαλιά. Όχι, την έχουμε φέρει εμείς σε δύσκολη θέση τώρα όλο αυτό το πράγμα. Έτσι ξαφνικά έχουμε φέρει ένα τρίτο πρόσωπο. Μα συγγνώμη, είσαι εδώ να σου πω κάτι. Όχι, θέλω να σου πω. Να το σώσει. Είσαι μια εκπομπή. Και άντρα σου εκθιάζει μια άλλη. Κοπέλα είναι πάρα πολύ όμορφη. Είναι σώμαν όμως ο άντρας μου. Ναι, αλλά είμαι σώμα και είμαι όμως κι εγώ. Ναι, αλλά το κάνει πάντα όμως. Δεν είναι η πρώτη φορά στη ζωή του που το κάνει. Το κάνει πάντα και στις παραστάσεις και παντού. Και να και στην τηλεόραση σε βλέπει όλη η Ελλάδα. Και εσύ να λες Τζούλια και Τζούλια και Τζούλια. Και η γυναίκα σου να είναι δίπλα. Είναι μια πολύ ωραία γυναίκα. Και από ό,τι μαθαίνω δυστυχώς δεν είναι και μόνη της. Καλά, εντάξει, κόκαλο, με τα βάψη μαύρα. Έχει παιδιά σχέση η Τζούλια. Τα λες όλα. Και τι να μην τα πω, παιδιά, θα τα πω γιατί με πνίγει το άδικο. Με πνίγει το άδικο γιατί η Τζούλια έχει σχέση και μάλιστα ο άνθρωπος που είναι μαζί δηλώνει εισοδηματίας. Μπράβο. Α, έχει ρε τη ρεδάκια. Το κακό δεν είναι ότι είναι εισοδηματίας, να τα έχει, να τα χέρει, να περνάει καλά. Αλλά θέλω να μου βρείτε μία κοπέλα όμορφη, εξαιρετικά όμορφη και που να μ' αρέσει και εμένα, που να έχει σχέση. Με δημόσιο υπάλληλο, με αν... Νάτος, αυτός είναι ο καλός της Τζούλιας. Ναι. Έτσι. Τι πρόβλημα έχεις εσύ, δεν είσαι μικρόχολος και ζηλιάρης. Περίμενε. Είσαι πικρόχολος. Να σου πω δεν μικρόχολος. Δεν θέλει ο άνθρωπος. Δεν θέλει ο άνθρωπος. Δεν θέλω παιδιά αντίρρηση. Δεν είναι γιατί δεν πας στις γυναίκες. Γιατί δεν πας στις όμορφες γυναίκες. Γιατί δεν τα έχει με ένα απλό παιδί του λαού. Γιατί δεν πας στις όμορφες γυναίκες. Δηλαδή είναι δυνατόν κάθε φορά. Δεν υπάρχει μια ωραία γυναίκα που να μην τα έχει με κάποιον που είναι εισοδηματίας, επιχειρηματίας. Και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Αγόρια πείτε μου, έχω αδικό. Είναι. Πάλι καταρχάς, γιατί δεν πας στις όμορφες γυναίκες που δεν έχουν δεσμό. Ένα. Που σπου... ένα. Ένα γιατί τα έχεις. Και εδώ, ορίστε, η Εστέλ. Σ' αρέσει. Είναι ο καημός του μέσου Έλληνα. Παιδί μου, όχι, τώρα έχει ομορφία. Ο καημός του μέσου Έλληνα. Γιατί να μην πάει με το φτωχό παιδό. Και να πάει με τον εισοδηματία. Αυτό είναι. Γιατί το φτωχό παιδό δεν μπορούσε να γίνει. Γιατί θα σου εξηγήσω. Γιατί το φτωχό παιδό δεν εκτιμάει. Θα την κερατώσει. Τι λες, παιδί. Το φτωχό παιδό. Τι λες. Τι θα την κάνει. Τι βλακίες λες. Το φτωχό παιδό δεν την εκτιμάει. Θα κοιτάξω άλλη. Βασίλισσα θα την έχει. Λοιπόν, στο διατάφτα. Ποια είναι τελικά. Πάει Τζούλια. Αυτό το διατάφτα. Στο διατάφτα.
Ωραία. Γιατί το κορίτσι δεν ήταν σήμερα, τι λέει. Θα σα πω λοιπόν τα πράγματα, είναι πάρα πολύ απλά. Η Τζούλια είναι μοντέλο κανονικά στην εκπομπή του Μάρκου Σοφερλή. Οπότε λοιπόν από τα 12 μοντέλα, τις δύο πρώτες μέρες εκπομπή, κάποια είχαν φιλοξενηθεί στο κοινό. Έτσι λοιπόν σήμερα δεν την είδαμε, δεν ήταν εκεί, ήρθανε άλλα 6. Προγραμματισμένο δηλαδή να γίνει αυτό. Άλλα νέα 6 μοντέλα ήρθαν στην εκπομπή, έπρεπε να παρουσιάσουν και τις μόδες τους. Οπότε είναι απολύτως φυσιολογικό και μην ξεχνάμε ότι έχουν πάρα πολύ, ζητάει πάρα πολύ κόσμος να πάει πια στο κοινό. Οπότε θα δούμε σιγά σιγά ίσως να μην υπάρχουν και τόσο πολλά μοντέλα. Σου λέει ήταν τόσα μοντέλα εκεί πέρα. Γιατί ένα από τα μοντέλα να το ξεχωρίσουμε. Θα κάτσουν και τα άλλα κορίτσια. Εκεί θα φανούν και τα άλλα κορίτσια, μην υπάρχουν έλεγχοι. Εγώ είμαι σίγουρος, παιδιά, ότι πήγε τζαμπαγιά. Αγάπη μου, να σου πω μήπως πρέπει να μην την κάνει. Αύριο την Τζούλια, έτσι λίγο δηλαδή τόσο. Όχι πάρα πολύ. Σε παρακαλώ πάρα, δηλαδή στο λέω με όλη την αγάπη και το που σου εγώ σύζυγός μου. Αυτό. Σε και τέτοιο. Όχι, φίλε. Δεν μπορώ. Εγώ είμαι με την Έλενα. Τέλεια! Λοιπόν, πάμε σε μια άλλη. Όπως όλες τις παντρεμένες γυναίκες, πάμε σε μια άλλη θεά. Εξίσου παντρεμένη γυναίκα. Έχει κάνει αναδρομή στο παρελθόν της, έμαθα. Έχει, θυμάσαι που την είδαμε για πρώτη φορά. Θυμάσαι ποια είναι η γυναίκα αυτή που είναι η γυναίκα της ζωής ενός άντρα που θέλουν όλες οι γυναίκες. Και μάλιστα πρόσφατα ο ίδιος δήλωσε ότι ευτυχώς που έχω στη ζωή μου την Κάτια Ζιγούλη, γιατί χωρίς αυτή δεν θα έκανα τίποτα. Είναι καλύτερη μάνα για τα παιδιά μου, είναι καλύτερη σύζυγος και είναι ένα κορίτσι που πώς το γνωρίσαμε, πώς ξεκίνησε, πώς γνωρίστηκε με το Σάκη Ρουβά, θα τα θυμηθούμε αμέσως τώρα. Σε έχω ερωτευτεί. Με τρεις λέξεις η Κάτια Ζιγούλη περιγράφει τα συναισθήματά της για τον άντρα της ζωής της, Σάκη Ρουβά. «Σε έχω ερωτευτεί» του αφιερώνει μέσα από το Instagram, ανεβάζοντας μια φωτογραφία του από την τελευταία του συναυλία το περασμένο Σάββατο. Όμως και ο Σάκης Ρουβάς αμέσως μετά τη μεγάλη συναυλία με δηλώσεις του ευχαρίστησε τη γυναίκα που στέκεται στο πλευρό του χωρίς να παραλείψει να εκφράσει το πόσο τυχερός είναι. Είμαι πάρα πολύ τυχερός που έχω τρία παιδιά. Βεβαίως αισθάνομαι και πάρα πολύ τυχερός που έχω και τέτοια γυναίκα η οποία τα προσέχει και είναι εξαιρετική μητέρα. Επιτυχημένο μοντέλο με πολυετή παρουσία στις διεθνείς πασαρέλες, με απαράμιλη ομορφιά και βλέμμα που σε κερδίζει. Κάπως έτσι έγινε και το κορίτσι του Σάκη. Η Κάτια Ζιγούλη γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη ενώ ξεχώριζε από μικρή για τη σπάνια ομορφιά της. Ως μοντέλο ξεκίνησε την καριέρα της και ο πρώτος τίτλος που απέσπασε ήταν το 1996. Η νικήτρια του Elite Model Look που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα είναι η Κάτια Ζιγούλη. Hello there, I'm Katia, Katia Ziguli, I am from Greece. Λίγο καιρό μετά εκπροσώπησε τη χώρα μας στον αντίστοιχο διεθνή διαγωνισμό, ωστόσο μπορεί να μην κατάφερε να διακριθεί, έκανε όμως ένα μεγάλο βήμα για τη δική της καριέρα. Katia, Greece. Η πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη είναι στη Ράνια Θρασκιά. Λίγο πριν η Κάτια Ζιγούλη κατέβει στην Αθήνα για να πραγματοποιήσει το όνειρό της, να κάνει μεγάλη καριέρα στο modeling. Εσύ ζεις και εργάζεσαι στη Θεσσαλονίκη. Ναι, αλλά τώρα θα μετακομίσω στην Αθήνα. Λόγω του τίτλου ή λόγω επειδή πιστεύεις ότι στην Θεσσαλονίκη δεν σου δίνουν τις δυνατότητες να διακριθείς αυτό το χώρο. Υπάρχουν δυνατότητες, απλώς δεν είναι τόσο μεγάλες όσο στην Αθήνα. Κοντά της η τότε μάνατζέρ της Μαρίνα Παπαδοπούλου. Η Μαρίνα Παπαδοπούλου περιγράφει στην κάμερα τα πρώτα βήματα της Κάτια Ζιγούλη στο modeling. Είχα πάει πρώτα να ζητήσω το χέρι της από τον μπαμπά της για να την κατεβάσω και στην Αθήνα για να κάνουμε τις επαφές μας. Αυστηρός ο μπαμπάς. Αυστηρός ελληνικός μπαμπάς, αλλά καταπληκτικός, επειδή με εμπιστεύτηκε, επειδή και εγώ πάρα πολύ μικρή ήμουνα και τότε, με εμπιστεύτηκε, μου λένε φυσικά, μα είναι για το καλό της κόρης μου, εννοείται να κατεβείτε. Νίκιασα αυτοκίνητο
και κατεβήκαμε στην Αθήνα, στην πρωτεύουσα. Το 1997 κατακτά τον τίτλο της πρώτης Playmate στην Ελλάδα. Αυτό και μόνο ήταν ικανό να εκτοξεύσει τις μετοχές της και να συμμετάσχει στις μεγαλύτερες καμπάνιες αλλά και σε μεγάλες επιδείξεις μόδας. Είμαι η Κάτια Ζιγούλη, 19 χρόνων και γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη. Έχω τελειώσει το Λύκειο και εργάζομαι ως μοντέλο. Φιλοδοξώ να κάνω καριέρα στον χώρο του modeling στο εξωτερικό. Η φωτογράφος και φίλη της Μάρα Δεσίπρη μίλησε για την Κάτια που γνώρισε στα πρώτα της βήματα. Ήταν ένα κορίτσι πολύ χαμηλών τόνων. Και αυτό που έκανε το έκανε με πολύ αξιοπρέπεια. Συνεργάστηκε με τα μεγαλύτερα και πιο γνωστά πρακτορία μοντέλων σε όλο τον κόσμο, ενώ το 2003 και το 2004 αναδείχθηκε μοντέλο της χρονιάς από την Ελληνική Βιομηχανία Μόδας. Κάτια Ζιγούλη! Ευχαριστώ όλα αυτά τα μαγικά χέρια που δουλεύουν σταμάτα πάνω μου για οποιοδήποτε καλό αποτέλεσμα μπορούμε να δώσουμε. Τα μεγαλύτερα ελληνικά και διεθνή περιοδικά έχουν κοσμήσει το εξώφυλλό τους με την παρουσία της. Μοντέλο που ήξερε να τολμά να μεταμορφώνεται. Εκτός όμως από τις πάμπολες συμμετοχές της σε πασαρέλες και εξώφυλλα, η Κάτια δοκίμασε και τις υποκριτικές της ικανότητες στην ταινία «Επικίνδυνες μαγειρικές» με συμπροταγωνιστές τον Γιώργο Χωραφά και τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη. Κλείσε τα μάτια. Σε έχω ερωτευτεί. Από το 2003 η προσωπική της ζωή άλλαξε. Ένα χαστούκι στον Σάκη Ρουβά κατά τη διάρκεια γυρίσματος τηλεοπτικού σποτ ήταν ικανό να φουντώσει μια σπίθα και να ανάψει ένα μεγάλο έρωτα. Το Νοέμβριο του 2008 ήρθε στον κόσμο η κόρη τους Αναστασία, ενώ τον Οκτώβριο του 2011 ο γιος τους Αλέξανδρος. Η ευτυχία του ζευγαριού ολοκληρώθηκε με τον ερχομό του τρίτου τους παιδιού, τη μικρή Αριάδνη. Δεν μπορείς να μιλήσεις, κάπου θα έχεις κρυφτεί. Η Κάτια Ζιγούλη λάμπει ολόκληρη κάθε φορά που μιλάει για τα παιδιά της. Έχει αφοσιωθεί σε αυτά και έχει γίνει πρότυπο μητέρας που παραμέρισε τη δική της καριέρα για να αφιερωθεί στην οικογένειά της. Καρακουκλάρα. Τι όμορφη καρακουκλάρα. Γυναίκα είναι αυτή, βρε παιδί. Εμένα μου άρεσε στη φάση που ήταν, που ήταν τότε όλες οι κοπέλες ήταν το στυλ της Πέγκης Σταυρακοπούλου με το καρέ, το κοντό, με το... Καλά. Αυτό που τον πήρατε, το έχετε κάνει δοκιμαστικό ή τον πήρατε έτσι για πλάκα? Είμαστε, ξέραμε τι καραγκιουζάκι είναι, το ξέραμε, γιατί δεν το πήραμε. Λοιπόν, πάω στο δώρο. Καταλαβαίνετε όμως, δεν έχουμε ένα απλό δώρο σήμερα. Δεν έχετε καταλάβει τι έχουμε σήμερα. 10.000 ευρώ και στο 14.55 είστε έτοιμοι. Και ταρατατζουμ, ένα ψυγείο δίπορτο της Χιτάτσι. Μαρκάρα, Χιτάτσι. Ντουλάπα, αυτό θα πει ψυγείο ντουλάπα. Αυτό εδώ που έχει απ' έξω είναι κρυσταλλό. Κρυσταλλό με τη βρυσούλα έξω για νερά, παγάκια κλπ. Και ποιος έχει λεφτά σήμερα για να αγοράσει αυτή την ψυγιάρα? Κανείς. Αυτή η ψυγιάρα όμως θα γίνει δικιά σας με ένα και μόνο τηλεφώνημα. Ποιος δεν θέλει αυτό το δίπορτο ψυγείο? Κοιτάξτε εδώ, εδώ. Κοιτάξτε εδώ κατάψυξη, εδώ. Εδώ χωράει αρνί ολόκληρο. Κοιτάξτε κατάψυξη που έχει το ψυγείο. Κοιτάξτε χώρο. Ψυγείο τέρας από εμάς για σας. Από τον κύριο Καρόνι. Δώρο στο 14555 μαζί με μία μικρή λεπτομέρεια. Το 10.000 ευρώ που θα πάρετε μεθαύριο. Δεν ξέρω αν έχετε συνειδητοποιήσει ότι μεθαύριο τα παίρνετε. Σήμερα τηλεφωνείτε, σήμερα το ψυγείο, μεθαύριο το 10.000 ευρώ. Καλή επιτυχία και διαφημίσεις. Πάω στον Κυριάκο μου για την καρυδόπιτα μέσα κολλή. Όχι, όχι, ξαναπάω στα νιούς, ξεχάστηκα. Μετά τη διαφημίση. Ανανέωση χρειάζομαστε πια, είναι ωραίο πράγμα. Λοιπόν, τώρα,
θα συζητήσουμε ένα θέμα εξαιρετικά ευαίσθητο, το οποίο η αλήθεια είναι ότι έχει συμβεί σε πάρα πολύ κόσμο, μια προγραμμάτιστη εγκυμοσύνη. Δηλαδή σκεφτείτε, να είσαι με κάποιο ζευγάρι, να είσαι μια εβδομάδα μαζί του, να είσαι ένα μήνα μαζί του. Να μην έχετε σκεφτεί, βρε παιδί μου, να κάνετε μαζί παιδί. Πώς είναι να του λες ξαφνικά, ξέρεις είμαι έγκυος, πώς το παίρνει ο άντρας. Δικαιούσε να κρατήσεις το παιδί χωρίς τη δική του έγκριση. Πώς είναι αυτές οι σχέσεις, πώς καταλήγουν. Και αυτό θα το δούμε μέσω μιας έτσι ιστορίας ενός γνωστού ηθοποιού, Ειρήνη. Του Ιάκωβου Μιλωνά, λοιπόν, ο οποίος πριν από έναν χρόνο απασχόλησε τη σταφότητα της δημοσιότητας, όχι για τη δουλειά του αυτή τη φορά, αλλά για την προσωπική του ζωή. Μέσα από μια σύντομη σχέση που είχε με μια γυναίκα περίπου ένα μήνα, μαθαίνει λοιπόν ότι εκείνη είναι έγκυος και του λέει ότι πρόκειται για το παιδί του. Από εκεί πέρα εκείνο ζήτησε DNA, το αναγνώρισε, αλλά καλύτερα να τα δούμε να τα λέει ο ίδιος. Για την αναγνώριση της κορούλας του και για την πατρότητα που του άλλαξε τη ζωή, μίλησε για πρώτη φορά ο ηθοποιός Ιάκωβος Μιλωνάς, ο οποίος τόνισε πως με τη μητέρα του παιδιού του διατηρεί πλέον πολύ καλή σχέση. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις με τη μητέρα του παιδιού. Πρέπει να γίνει ένα δικαστήριο τώρα το Φλεβάρι, για να φιξαριστεί η διατροφή που δίνω τώρα, αλλά για να πάρει μια μορφή ότι θα είναι οριστική αυτό. Πριν από ένα χρόνο περίπου, ο γνωστός ηθοποιός βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας όταν η πρώην σύντροφός του και αγαπημένη του ζητούσε να αναλάβει τις ευθύνες του ως πατέρας, την αναγνώριση του παιδιού τους και την απαιτούμενη διατροφή για να μπορέσει να το μεγαλώσει. Στο γιατρό ήμασταν μαζί όταν έμεινε έγκυος. Κοίταξε, η αλήθεια ήταν ότι τα χάσα. Δηλαδή, από τη μια χαιρόμουν, από την άλλη τα είχα χαμένα. Ήταν μεικτό το συνέστημα. Γίνανε πολύ γρήγορα τα πράγματα και δεν ήξερα πώς να αντιδράσω. Έγινε το τεστ DNA και έγινε η αναγνώριση άμεσα. Δηλαδή, τη μια μέρα έγινε το τεστ DNA, την επόμενη μέρα έγινε η αναγνώριση. Το τεστ DNA γιατί χρειάστηκε? Επειδή η γνωριμή μας ήταν πάρα πολύ σύντομη. Δηλαδή, η κοπέλα έμεινε έγκυος μέσα σε ένα μήνα. Εντάξει, και όλα αυτά φέρανε αλλεπάλληλες αλυσοδοτές αντιδράσεις. Το θέμα ήταν ότι λόγω κάποιων προστριβών που είχαμε με τη μητέρα του παιδιού τη συγκεκριμένη περίοδο, υπήρξε ένας χωρισμός, ο οποίος ήταν σε λάθος στιγμή. Μέσα σε ένα μήνα συνέβησαν όλα, υποστηρίζει ο Ιάκωβος Μιλωνάς, αφού η εγκυμοσύνη της συντρόφου του ήταν κάτι ξαφνικό και απρόσμενο που δεν ήξερε αρχικά πώς να διαχειριστεί. Δεν είχαμε μια σοβαρή διαφωνία. Ήταν ότι δεν γνωριζόμασταν. Αυτό ήταν. Ότι ήρθε κάτι το οποίο δεν μπορούσαμε να το χειριστούμε. Γιατί ενώ ήμασταν ένα. Πες σε αυτό το μήνα. Ένα ανέμελο ζευγάρι. Ένα εντελώς ανέμελο ζευγάρι. Ναι. Ξαφνικά δεν ήμασταν ένα ανέμελο ζευγάρι. Προκύπτει ένα παιδί. Ναι, ξαφνικά είμαστε γονείς. Ο Ιάκωβος Μιλωνάς θυμάται πως εκείνη την περίοδο είχε να αντιμετωπίσει από τη μια τη σοβαρή ασθένεια της μητέρας του που οι γιατροί της έδιναν 3 μήνες ζωής και από την άλλη την ξαφνική εγκυμοσύνη της συντρόφου του. Στο 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της μητέρας που έγινε το μπαμ, εκεί μπήκανε μέσα οι εγωισμοί και μπήκανε και οι αμφιβολίες και τέτοια και δημιουργήσανε μια κατάσταση η οποία ήταν άσχημη. Το σημείο τριβής ήταν ότι όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Αυτό ήταν, ότι δεν ήξερε ο ένας τον άλλον. Αυτό ήταν το σημείο τριβής. Αν γινόντουσαν τα πράγματα σε άλλες χρονικές στιγμές, θα ήταν πολύ διαφορετικά. Δηλώνει πως λατρεύει την κορούλα του που είναι σήμερα 1,5 χρονών και ότι σαν πατέρας είναι διατεθειμένος να της προσφέρει όλα όσα χρειάζεται για να μην της λείψει τίποτε. Το παιδί το βλέπω, οπότε θέλω δηλαδή και τώρα την προηγούμενη εβδομάδα που ήμουν στη Θεσσαλονίκη ένα τρίμερο το χάρηκα. Και τώρα θα πάω πάλι ξανά να το δω και θα πηγαίνω συνέχεια να το βλέπω και θα το φέρει και η μητέρα του να είμαστε μαζί μάλλον τις γιορτές. Όλα είναι καλά. Η πατρότητα είναι ένα υπέροχο συνέστημα. Ο ηθοποιός παραδέχεται πως με τη μητέρα του παιδιού του εξακολουθεί να είναι ερωτευμένος και πως στο παρελθόν έγιναν κάποιες προσπάθειες επανασύνδεσης. Νομίζω ότι είμαι ακόμα ερωτευμένος με τη μητέρα του παιδιού μου. Είστε μαζί? Όχι, δεν είμαστε μαζί. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον. Έγιναν κάποιες προσπάθειες, αλλά επειδή είχαν μπερδευτεί πάρα πολύ τα πράγματα, δεν μπόρεσαν να ξεμπερδευτούν. Χρειαζόταν χρόνος. Και βέβαια την αγαπά πάρα πολύ. Ο έρωτας δεν έχει να κάνει μονάχα με αυτά που θέλεις. Έχει να κάνει και με τις ηθίκες των πραγμάτων. Εκείνη μένει μόνο με Θεσσαλονίκη.
Κατάλαβες. Εμένα η δουλειά μου με φαίνει τώρα στην Αθήνα. Αυτό το διάστημα ο Ιάκωβος Μιλωνάς πρωταγωνιστεί μαζί με τη Χριστίνα Πομόνη σε ένα ερωτικό θρίλερ. Πρόκειται για ένα έργο που έχει γράψει ο ίδιος και λέγεται «Χωρίς ανάσα». Κάποιος από τις δύο αρρωσταίνει και να πούμε ότι ο άλλος έρχεται σε δίλημα. Αρρωσταίνει πολύ βαριά. Ναι, σε δίλημα το πώς θα πρέπει να το χειριστεί όλο αυτό το πράγμα. Και το έργο αυτό που δείχνει είναι τι θυσία είμαστε έτοιμοι να κάνουμε για να συνεχίσουμε να είμαστε με το άτομο που αγαπάμε. Όλη αυτή την αγάπη, όλο αυτό το δυνατό, όλο αυτό το πώς να σου πω τώρα, αυτή την έκρηξη των συναισθημάτων, ο κόσμος μπορεί να τη ζήσει, μπορεί να τη δει στο στούντιο Μαυρομιχάλη. Δεν μπορούσα να σου δώσω αυτά που ήθελες. Είχες υποσχεθεί ότι θα μπορούσες τα πάντα για μένα. Δεν τα κατάφερα. Και έπρεπε να εξαφανιστείς. Πάντως είναι σοκαριστικό να σου τύχει κάτι τέτοιο. Και δεν μιλάω τώρα για τον Ιάκωβο Μιλωνά. Γενικά μιλάω σαν. Μιλάω ως άντρας. Ναι, να ξαφνικά να είμαι σε μια σχέση και από εκεί που λέω: «Οκ, περνάω καλά, είμαστε καλά», να σκάσει μύτη μια εγκυμοσύνη που δεν την περιμένει. Είναι σοκαριστικό. Καλά, και εσύ δεν την περιμένει. Συμμετέχει. Είναι σοκαριστικό. Δεν συμμετέχει μόνο του, συμμετέχει η κοπέλα. Ναι, είναι και στου δύο σοκαριστικό, παιδιά όμω, ναι. Και δεν μπορεί να απαιτήσει. Μα δεν λέμε εμεί ότι δεν είναι για τον ένα σοκαριστικό. Ωραία, και τι κάνει. Ω άντρα. Καλό άντρα, α πούμε. Γιατί εννοούμε να κοιτάει τι κάνει. Δεν έχω καταλάβει. Όχι ανεπιθύμητο. Ξαφνικό. Απρογραμμάτιστο. Ξαφνικό. Δηλαδή η ζωή λέει άλλα πράγματα. Είσαι με έναν άνθρωπο και λες, θέλω παιδί, άρα κάνω ελεύθερα σεξ. Μου, δεν παίρνω προφυλάξεις και αν μου τύχει στραφή, προσέχεις δυσκολότητα να μην συμβούν. Πάω σε ένα φαρμακείο, υπάρχουν άλλες λύσεις, παίρνεις τον γιατρό και σου λέει, παιδί μου, σου κάτσε αυτή η στραφή, πάρε αυτό για να μην έχεις κάτι ανεπιθύμητο. Παιδιά, τι εννοούμε ανεπιθύμητο. Ακούστε λίγο. Δεν λέμε ποτέ ανεπιθύμητο. Δεν είπα εγώ ανεπιθύμητο. Είπα κάτι απρογραμμάτιστο. Όταν εγώ είμαι σε μια φάση της ζωής μου που καλώς ή κακώς έχω αποφασίσει ότι δεν θέλω προς το παρόν να δεσμευτώ με κάποιο παιδί, γιατί θέλω να ζήσω κάποια πράγματα για μένα, θέλω να κάνω κάποια πράγματα για μένα. Και ξαφνικά, εκεί που νομίζω ότι περνάω ωραία με την κοπέλα μου και είμαστε μια χαρά, σκάει μύτη αυτό, γκρεμίζεται το σύμπαν. Έρχεσαι αντιμέτωπος με μια ευθύνη και ξαφνικά δεν σκέφτεσαι για τον εαυτό σου. Στην οποία ευθύνη αυτή. Φέρεις και εσύ μερίδιο ευθύνη. Εννοείται, μα δεν λένε ότι δεν φαίνει, ρε παιδάκι μου. Δεν το έκανε με σπερματέχη η κοπέλα το παιδί. Μα ξέρεις τι, όχι, βγάζουμε τους άντρες ότι είναι το θύμα. Ναι, αλλά αυτό έχει δίκιο. Είμαι τόσο ωραία, είμαι μια πεταλούδα και ξαφνικά η γυναίκα σε δέχεται. Θύμα, δεν είναι θύμα. Μα αυτό δεν λες. Όχι, είπα ότι μπορεί να τύχει κάτι που δεν το περιμένεις και εκείνη τη στιγμή πώς ακριβώς το αντιμετωπίζεις. Τι κάνεις. Δεν μπορώ να το πω. Να σου πω κι αλλιώς. Είναι ένας άντρας, έτσι πραγματικά, που σε έχει μαγειρέψει. Θες να σου πω κάτι, βρε Ειρήνουλα. Εγώ καταλαβαίνω την αντρική την άποψη σε αυτό το θέμα. Γιατί είναι ανώριμη και δεν μπορούμε να. Δεν είναι ανώριμη, αγάπη μου. Απλώς είναι ένα πράγμα το οποίο εμείς δεν μπορούμε να συμμετέχουμε σε κάτι άλλο πέρα από αυτό. Να φέρνεις ένα παιδί στον κόσμο είναι τόσο σοβαρή υπόθεση που εγώ για μένα είναι νόμος ότι πρέπει να είναι μια κοινή επιλογή των δύο ανθρώπων. Δηλαδή, κάνω οικογένεια, κάνω παιδί, πρέπει να είσαι απόλυτα σίγουρος. Και εγώ μπορώ να καταλάβω και έναν άντρα, γιατί δεν μπαίνω μόνο στη θέση της γυναίκας που εκείνη την ώρα μένει έγκυος και δεν ξέρει να κάνει. Αλλά σκέψου τώρα και έναν άντρα που δεν θέλει να γίνει πατέρας, ρε παιδί. Και πρόσεχε, ρε Τατιάνα. Ας πρόσεχε την κοπέλα, ρε Στέλλα. Εντάξει, ρε παιδιά, αλλά και ο άντρας, ας πρόσεχε. Η κοπέλα γιατί δεν πρόσεχε, δηλαδή. Γιατί να μην προσέχει η κοπέλα και πρέπει να προσέχει μόνο ο άντρας. Ας προσέξω και οι δύο. Περίμενε, περίμενε. Και καλά δεν φταίει σε τίποτα. Α, την κόρη μου ήσυχη. Δεν την πλέγουμε στην κουβέντα. Για να πούμε πώς θα βγάλω. Φέρε το μαχαίρι πάλι. Έχεις όμως μία κόρη και είναι γύρω στα 35 της και είναι ελεύθερη. Ναι. Και δεν έχει σχέση. Και, και κακά τα ψέματα λέμε ότι μέχρι κάποια ηλικία μπορείς να κάνεις ένα παιδί, έτσι. Και έχει μία σχέση και μένει έγκυος. Τι τη συμβουλεύεις εκεί να κάνει, γιατί εμένα, αν είχα μία κόρη και μου έλεγε... Γιατί εσύ το φέρεις πρωτοτελεσμένο, επειδή 35 και δεν μπορεί να κάνει και πρέπει αναγκαστικά να κάνει και να κάνει, αυτό είναι λάθος, αυτό είναι λάθος. Τώρα το πας λίγο στο ύπουλο, γιατί είναι 35 χρονών. Καθίστε, λέμε κάποια δεδομένα. Ποια δεδομένα, αγάπη μου, εδώ πέρα ήταν 25 χρονών παιδάκια και μιλάμε για αυτές τις περιπτώσεις, έτσι. Κάτσε, για 25 χρόνια. Το ανεπιθύμητο, το ανεπιθύμητο στην προκειμένη. Απρογραμμάτιστο πλήρως. Το απρογραμμάτιστο για να μην παρεξηγηθούμε και πέσουν οι καρακαϊδόνες εδώ και μας βγάλουν τα νύχια και μας φάνε. Είναι σωστό αυτό. Ναι. Όχι, παιδιά, δεν το συζητάμε είναι... για μια περίπτωση που πρέπει, είσαι 35-40 και λες τώρα δεν θα μπορέσω να ξαναμείνω έγκυος. Ναι, ας το κρατήσω και ας κάνω. Είναι κάτι ιερό. Και ας μην ναι, το πω παιδιά, κάτι. Το πάτε τώρα, δηλαδή, το πάτε στην άλλη ώρα. Αυτό είναι άλλο. Ας πρόσεχε. Ας πρόσεχα εγώ και ας πρόσεχε και η κοπέλα, αγάπη μου γλυκιά. Αυτό σου λέω. Εντάξει, γυναίκα μπορεί να το ήθελε.
Από πού το ήθελε. Εμένα με ρώτησε λοιπόν. Τι πάει να μου παίξει. Να μην το πω. Δεν είναι απαραίτητο. Δεν είναι Εστέλ, δεν είναι απαραίτητο. Δεν είναι απαραίτητο. Μόνη μου το έπιασε το παιδί. Συγγνώμη. Ούτε μόνη σου το έπιασε, ούτε εγώ μόνο μου ήθελα να σε ένα στο παιδί. Εγώ μπορεί να το ήθελα. Κοίταξε, εγώ ω γυναίκα μπορεί να το ήθελα το παιδί. Και να μου έτυχε και να πω μπράβο, μια χαρά. Μπορεί να είναι και κατά τη έκπρωση. Ένα λεπτό. Δεν συζητάμε γι' αυτό να το σκάσουμε. Αναλαμβάνουμε μετά τι ευθύνε μα. Η βάση και η αντίρρηση από ό,τι έχω καταλάβει είναι ένα στάδιο πιο πριν. Ποιος φταίει που έμεινε έγκυος η άλλη. Ο άντρας ή η γυναίκα. Και οι δύο φταίουν. Και οι δύο, αλλά επειδή έχουμε γεμίσει ανθρώπους που κάνουν αυτό που κάνουν και έχουμε γεμίσει με καλός ή κακός άχρηστους πατεράδες, γιατί αν εγώ δεν θέλω να κάνω παιδί και μου σκάσει το παιδί, δεν θα είμαι καλός πατέρας. Όχι μόνο αυτό, αλλά πατέρας είσαι για πάντα, έτσι. Ακριβώς. Και το μπορεί εκείνη την ώρα η μάνα είναι μάνα. Θα φέρει το παιδί στον κόσμο, θα τα αγαπήσει. Εκείνη την ώρα υποχρεώνεις και τον άλλον. Θέλει, δεν θέλει, επειδή από τον πρώτο μήνα τη σχέση έμεινε έγκυος, τον υποχρεώνει να είναι πατέρα για μια ζωή. Επιτρέψτε μου λίγο. Το θέμα. Επιτρέψτε μου λίγο. Καταρχά, είστε λίγο στο είστε σαν άντρε. Ο κύριο κάνει ό,τι θέλει, αγάπη. Δεν τη βάλουμε το μαχαίρι στο λαιμό και θα τη πούμε όχι, πήγαινε ρίξτο. Θέλει μόνη σου, αφού είναι επιλογή σου φυσικά. Τι είσαι ανώριμο. Τότε τι εννοεί, δηλαδή ότι πρέπει. Είμαι ανώριμο. Όχι, θέλω να σε ρωτήσω. Συγγνώμη. Δηλαδή τη λε, ωραία, με γεια σου, χαρά σου, αφού το θέλει το παιδί, τι. Όχι, δεν κατάλαβες. Είναι αν η ίδια επιλέξει να το κρατήσει. Αυτό λέω, ανεξάρτητα από τον άντρα. Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αν ο άντρα το θέλει ή όχι. Η στάση του άντρα, ποια πρέπει να είναι όταν η γυναίκα επιλέγει να το κρατήσει. Το παιδί. Μα είναι δική της απόφαση, κύριε Κρυστοφίδη. Ο άντρας, περίμενε. Τι πρέπει να κάνει μετά ο άντρας. Από εκεί και πέρα, ο άντρας, εάν είναι πραγματικά φιλότιμος. Ναι. Εννοείται ότι πρέπει να τη στηρίξει. Ακριβώς. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα του βάλει από πάνω η γυναίκα υποχρεώσεις για τις οποίες ο ίδιος δεν έχει δώσει τη συγκατάθεση. Α, δηλαδή θες να μου πεις, όχι, είναι σωστό. Γίνεσαι πατέρας. Στα 20 γίνεσαι πατέρας. Είσαι υποχρεωμένος να γίνεις πατέρας μετά. Δεν υπάρχει πισωγύρισμα. Και μετά για όλη σου τη ζωή πρέπει να πληρώνεις κάτι το οποίο δεν έχεις επιλέξει. Εστέλνου, κατάλαβε ότι δεν αποποιούμαστε ευθύνη. Δεν είναι αυτό το ζήτημά μας. Λέμε ναι, τις θέλουμε τις ευθύνες. Μα μου λες ότι ο άντρας ξαφνικά δεν πρέπει, όχι η γυναίκα δεν πρέπει να φορτώνει ευθύνες στον πατέρα. Αυτό μου λες. Αφού η ίδια το έχει επιλέξει. Δεν καταλαβαίνεις ότι η ίδια το έχει επιλέξει να το κρατήσει. Και του λέει, εγώ θα το κρατήσω. Εσύ μπορεί να μην θέλεις. Εγώ δεν το πιάσα μόνη μου, το πιάσα με κάποιον άλλον. Συγγνώμη, Εστέλ, εσύ δηλαδή για να είσαι ικανοποιημένη εντός εισαγωγικών, τι ακριβώς θα ήθελες, να σε παντρευτεί με παπάκι με κουμπάρο και να σε παντρευτεί. Καλή διατροφή στην τελική. Για δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι άμα η γυναίκα. Συγγνώμη λίγο. Το θέμα είναι άμα η γυναίκα είναι κατά τη έκτρωση σε πρώτη φάση. Γιατί αυτό ζητάτε κιόλας από ένα σημείο και μετά. Ότι άμα έρθει άλλη και σου πει ότι είμαι έγκυος. Όχι. Όχι, περίμενε μισό λεπτό, Δημήτρη. Αν έρθει άλλη και σου πει ότι είμαι έγκυος, καταρχάς φέρετε περίεργη ευθύνη και οι δύο. Και πα μετά στην άλλη όχθη και τη λέει: Κοίταξε να δει, επειδή εγώ δεν το θέλω το παιδί. Εσύ οφείλεις να κάνεις έκτρωση. Και όταν μπαίνεις στη διαδικασία να κάνεις έκτρωση. Να ολοκληρώσω. Και όταν μπαίνεις στη διαδικασία να κάνεις έκτρωση, ναι, μεν φεύγει το παιδί προφανώς και αποποιείσαι των ευθυνών σου. Εννοείται, αλλά δεν παίρνετε στη διαδικασία να σκεφτείτε τι είναι αυτό που περνάει η γυναίκα μετά. Πώ μίλησε για έκτρωση, ρε γυναίκα, ποιο είπε για έκτρωση. Μισό λεπτό τώρα, περίμενε, γιατί πρέπει να σκεφτείτε ότι μια γυναίκα μπορεί να είναι και κατά τη έκτρωση. Ποιο είπε για έκτρωση, πουλάκι μου, είπε κανείς για να ρίξει το παιδί. Είπε κανείς, είπαμε το ότι θα παίξει κάτι τέτοιο. Συγγνώμη, ρε Σιρήνη, το μόνο που είπαμε ότι δεν μπορείς να υποχρεώσεις κανέναν άνθρωπο να μπει σε μια διαδικασία. Να μπαίνει σε μια συζήτηση όταν σου λέει άλλη ότι είμαι έγκυος. Άκουσε με λίγο, δεν τη λες ρίξει το παιδί ποτέ, γιατί είμαστε κατά τη έκτρωση. Εγώ τουλάχιστον είμαι. Και δεν σου λέω όμως από την άλλη ότι θα με αναγκάσει. Συγγνώμη, Ρίνη. Δεν πρόκειται όμως να πω τη διαδικασία. Να τελειώσω λίγο, πλείς. Να τελειώσω λίγο, πλείς. Πριν με διαβάσει, να σου αναγνώσω εγώ το είναι μου. Ότι δεν θα μπω στη διαδικασία ούτε να παντρευτώ, ούτε να είμαι δίπλα. Θα είμαι στις υποχρεώσεις μου τυπικός, γιατί αν δεν είμαι έτοιμος να γίνω πατέρας, από να γίνει ένας κακός, άχρηστος πατέρας, ο οποίος θα είναι μέσα στα νεύρα κάθε φορά που μπαίνει στο σπίτι. Προτιμώ να δίνω τα λεφτά που πρέπει να δώσω για τις υποχρεώσεις μου και το δίνω μου και να τελειώνει και η ιστορία. Δεν είμαι άκαρδος. Είναι η πρώτη φορά που θα πάρω το μέρος των αντρών. Έτσι είναι, ρε παιδιά. Θέλω να σας πω ότι εγώ σαν γυναίκα δεν θα υποχρέωνα κανέναν στη ζωή μου ποτέ να τον κάνω πατέρα με το ζόρι. Δεν μπορείς να το υποχρεώσεις. Ποτέ. Και μην μου πείτε ότι δεν μου έχει τύχει, γιατί μπορεί κάποιοι να πούνε, έλα τώρα μιλάς εκ του ασφαλούς, δεν σου έχει τύχει. Το τι σου έχει τύχει δεν ξέρεις ποτέ. Εγώ έναν άντρα λοιπόν, δεν θα του έλεγα με το ζόρι να γίνει πατέρας ποτέ. Ποτέ.
Δικαίωμά σου να το κρατήσεις άμα θέλεις. Δικαίωμά σου. Αν ήθελα να το κρατήσω, δεν θα με ξανάβλεπε κιόλας, γιατί θα ήταν δικό μου πρόβλημα. Δικό, αλλά ακριβώς. Γίνε πατέρας με το ζόρι, δεν θα του το έλεγα ποτέ. Οφείλουμε όλοι όμως να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Ναι, το οφείλουμε αυτό, ρε παιδί μου. Ενδεχομένως να ξαναλάμβανε και ο άνθρωπος, αλλά είναι μια κοινή απόφαση το να κάνεις παιδί. Δεν την παίρνει. Να το ελαφρύνουμε. Να σας πάω σε μωράκια, βεμπουλάκια τώρα. Επειδή σέρφαρα και χθες στο διαδίκτυο, θα σας πάω εκτός γάμου, θα σας πάω σε μικρά μπεμπουλάκια και θα σας πάω σε πάρα πολλά πράγματα στο ίντερνετ. Απλώς έτσι επειδή είχαμε και το θέμα, πάμε να δούμε το βίντεο και να δείτε και πώς ξεκινάει κιόλας. Και σήμερα σερφάρουμε και αρχίζουμε τη βόλτα μας στο διαδίκτυο με αστεία μουτράκια που μας φτιάχνουν τη διάθεση. Δεν τον πτώησε η διαφορά ηλικίας, ούτε ακόμα το γεγονός ότι δεν έχει μια δουλειά, αφού μόλις ξεκίνησε το σχολείο. Ο 5χρονος Γκραντ όμως ήθελε από τώρα να δεσμεύσει τη γυναίκα της ζωής του και έκανε επισκηνής πρόταση γάμου στην αγαπημένη του τραγουδίστρια. Ο Μπόμπιρας πήγε στη συναυλία της Ντέμι Λοβάτο στο Ιλινόις με ένα πλακάτ που έγραφε «Ντέμι, έχω ένα δαχτυλίδι για σένα». Μόλις το είδε η 22χρονη τραγουδίστρια, αμέσως τον ανέβασε στη σκηνή. Ένα 11χρονο κορίτσι από τον Καναδά έχει καταφέρει να αποκτήσει εκατομμύρια θαυμαστές στο YouTube με τα διάφορα βίντεο όπου χορεύει σε hip-hop ρυθμούς. Η Taylor Καλή, γιατί φάγατε αυτό το βίντεο το θεϊκό! Πάμε γρήγορα στο διαγωνισμό, πρέπει να πάμε σε break τόσο γρήγορα. 14555, ένα δίπορτο ψυχείο, ντουλάπα, υπερπαραγωγή γρήγορα, που δεν υπάρχει από τον Καρόνι και άλλο. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα. Μαθήκαμε, βέβαια, παιδιά, σήμερα. Χιτάτσι το ψυγείο, κρυστάλλινο απ' έξω, κρυστάλλινη επένδυση, πο, Παναγία μου. Ασημή με κρυστάλλινη επένδυση στις πόρτες, νο, προς τετράπορτο. Σταματήστε! Τόσα χρόνια δεν είχα κανένα να με κοροϊδεύει μόνη μου στο καναπέ. Και τώρα έχω εσάς εδώ πέρα να μου κάνετε συνέχεια πλάκα. Νέο σύστημα ψήξης, αυτό εδώ πέρα, καθαρή χωρητικότητα 550 λίτρα, Θεός φυλάξει. Τι είναι αυτό καλέ. Εδώ, κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Εδώ κοιτάξτε, γουρνόπουλο χωράει η κατάψυξη. Γουρνόπουλο αρνεί ολόκληρο. Μα τι ψυγείο παπαπά σας δίνουμε. Μαζί με 10.000 ευρώ μεθαύριο το 10.000, 14555. Καλή σας επιτυχία. Για πάμε λίγο στο Μουσείο της Ακρόπολης σε απευθεία σύνδεση, διότι αυτή την ώρα παίρνουμε εικόνες μέσα από το μουσείο που βρίσκεται η Αμάλα Λαμουντίν και περιηγείται εκεί, Σπύρο, σίγουρα. Περιηγείται, Τατιάνα, η Αμάλα Λαμουντίν. Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε. Εδώ βλέπουμε κάποια αποκλειστικά πλάνα που έχουμε στην εκπομπή. Περιηγήθηκε λοιπόν μέσα στο Μουσείο της Ακρόπολης. Έμεινε εντυπωσιασμένη από τα εκθέματα που της έδειξε εκεί και ο Υπουργός Πολιτισμού, ο κ. Κωνσταντίνος Στασούλας, αλλά και ο Πρόεδρος του Μουσείου. Και πρέπει να σου πω ότι υπήρχε και μια έτσι απρόοπτη ευχάριστη στιγμή με μια κυρία η οποία κάποια στιγμή βλέποντας την Αμάλα Λαμουντίν, Κλούνεϊ, την χειροκρότησε θερμά. Ευνηδιάστηκαν εκεί οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν στο πλευρό της. Εκείνη λοιπόν κατάλαβε αμέσως ότι ήταν υπέρ της το χειροκρότημα από μια κυρία και και χαμογέλασε αμέσως. Έχει έρθει εδώ και πάρα πολλή ώρα η Αμάλα Λαμουντίν στο χώρο. Βλέπετε λοιπόν και στα πλάνα ότι υπάρχει ένα πλήθος από δημοσιογράφους, από φωτορεπόρτερ, πέρα από τους δικηγόρους που τους συνοδεύουν σε αυτό το ταξίδι. Και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πρέπει να σας πω, συγκεντρώνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το πρόσωπό της. Αντιμετωπίζεται όση ώρα την είναι εδώ πέρα σαν μια star του Hollywood και όχι μόνο σαν μια σύζυγος Clooney, με αυτό το στυλ που έχει, με αυτό το Jackie O, όπως έστωσαν κάποιοι να χαρακτηρίσουν, το στυλ της Αμάλα Λαμουντίν Clooney.
Είναι πάρα πολύ σικάτα αντιμένη, με το κλασικό αυτό ταγιέρ σε στυλ τζάκι, όπως πολύ καλά είπες. Νωρίτερα είχε και ένα ωραίο σταντινέ με την κυρία Λουκά, όταν έβγαινε από το ξενοδοχείο που έπεσε πάνω της και τη φίλησε και την αγκάλιασε. Εχθές το βράδυ είχε ένα πάρα πολύ ωραίο δείπνο σε σπίτι εφοπλιστικής οικογένειας, εχθές το βράδυ. Ναι, ναι, έτσι πολύ πριβέ δείπνο. Ναι. Θα δούμε και κάποιες εικόνες έτσι από την χθεσινή βραδινή προσέλευσή της, καθώς το δελτίο ειδήσεων του Star ήταν εκεί. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο. Βλέπουμε τις εικόνες που... Να, εδώ είναι πολύ η άφηξή της χθες βράδυ. Εδώ... Είναι πολύ πιο σεμνά ντυμένη από αυτό το οποίο είχαμε δει σεμνά. Θέλω να πω ότι δεν είναι με τα κοντά της και τα σεξι της έτσι όπως ήταν στο γάμο που είχε δίπλα της τον σύζυγό της. Εδώ έχει έρθει για επαγγελματική επίσκεψη. Είναι με πολύ αυστηρά ταγιέρ, φορέματα μέχρι το γόνατο. Ακόμη και στη βραδινή της επίσκεψη σίγουρα δεν φοράει κοντό να απολαύσουμε τα ωραία μακριά της πόδια. Το αδιάκριτο βλέμμα μας πρέπει να σου πω ότι έπεσε και λίγο στα παπούτσια της σήμερα, σε αυτές τις πολύ ωραίες γάμπες που έχει και στα ψηλοτάκωνα που φορούσε. Διότι θα θυμάστε πάρα πολύ καλά ότι σύμφωνα με το πρόγραμμά της το σημερινό, αμέσως μετά την ξενάγηση έχει τη συνέντευξη τύπου εκεί, όπου θα πρέπει να δούμε τι συμπεράσματα έχει βγάλει από την επίσκεψή της και να δούμε τελικά τι θα γίνει με τον επαναπατρισμό των γλυπτών, ποιες είναι οι θέσεις της. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει ένα γεύμα στο εστιατόριο του Μουσείου της Ακρόπολης, αλλά υπάρχει ένα ερωτηματικό για το αν θα βρεθεί πάνω στον Ιερό Βράχο. Εκεί λοιπόν υπήρχε μια συζήτηση που έγινε, μια κουβέντα λίγο πιο ελαφριά τις προηγούμενες ημέρες, τις προηγούμενες ώρες, για το αν θα έχει αθλητικά παπούτσια η Αμάλα Λαμουντίν για να μπορέσει να ανέβει στο Βράχο. Εγώ λοιπόν σήμερα την είδα με τις γόβες της, τις ψηλοτάκουνες. Δεν ξέρω αν τελικά έχει βρει ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια. Μπορεί και να τα χρειαστεί, μπορεί και όχι. Φαντάζομαι θα τα καταφέρει. Αφού αν ακολουθήσει τις. Πώς να σου πω, όχι ακριβώς τις οδηγίες, αλλά τις συμβουλές του συζύγου της που της είπε ότι αν τα καταφέρει Σαμάλ και φέρει τα γλυπτά στην Ελλάδα, θα σε λατρέψουν οι Έλληνες όπως τον Άντωνι Κουίν που του δώσανε ένα νησί, τότε καταλαβαίνεις ότι αξίζει την προσπάθεια. Σπύρο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Κυριάκο μου. Έλα, χαρά μου. Πήγες και έκανες ένα πολύ ωραίο βίντεο για τους ξηρούς καρπούς, μιας και η καρυδόπιτά σου σήμερα έχει υπέροχα λακταριστά καρύδια, Βεβαίως, για το δούμε. Πάμε να το δούμε. Αναζητώ ξηρούς καρπούς, αυτούς που θα μου δώσουν πολύ πολύ ενέργεια. Για πάμε. Πώς διαλέγουμε τον κατάλληλο, τον πιο φρέσκο, τον πιο θρεπτικό ξηρό καρπό? Δεν μου κλείνει το μάτι, κάπως πρέπει να τον αναγνωρίσω. Τον ξηρό καρπό τον αναγνωρίζεις λίγο δύσκολα, αν δεν είσαι γνώστης του αντικειμένου. Mm-hmm. Ο φρέσκος ξηρός καρπός είναι ο τραγανός ξηρός καρπός. Η συντήρησή του πρέπει να είναι συνήθως στο ψυγείο, εκτός κι αν είναι νοπός που έχει βγει τώρα και διατηρείται μόνο για 10-15 μέρες. Η χνοστοιχεία μέταλλα, νερό και βιταμίνες είναι τα θρεπτικά συστατικά στους ξηρούς καρπούς. Παρόλα αυτά, να θυμάστε, φυτικές πρωτεΐνες, η πρώτη ίνα της ζωής, ξηρή καρπή και ωμέγα 3 λιπαρά, καλά λιπαρά. Όπως και να έχει, το πρωί ή ακόμα και το βράδυ, όταν θέλετε τροφή για το μυαλό, να είστε σκεπτόμενοι, χρησιμοποιήστε, καταναλώστε, ενσωματώστε στα γεύματά σας ξηρούς καρπούς. Τι ωραίο γλυκό είναι αυτό, πασπαλίζω με καρυδάκι. Ξεκινάμε ανάποδα γιατί να μας ανοίξει η όρεξη πολύ. Θέλω τα γλυκά σας να μου είναι πολύ ωραία στο μάτι, να μου κάνουν κλικ. Κλικ, κλικ τι σημαίνει? Θα σας δείξω την επικάλυψη, λευκή σοκολάτα, κυκλάκι. Κυκλάκι, 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 δεν μας πειράζει πώς θα βγούνε. Τατιάνα! Σε παρακολουθώ με κομμένη την ανάσα, Κυριάκο. Σιγά μου, ρε. Αυτό το υπόλοιπο λιωμένο λευκή σοκολάτα που πέταξε εκεί στο... Κοίταξε το τι έχω. Έλα εδώ. Ναι. Θέλω εδώ πέρα με την κομμένη την ανάσα. Ναι, ναι. Θεέ μου, τι θα μου κάνεις. Θα πας εδώ και θα αρχίσεις να μου τραβάς. Άρχισε να είσαι εδώ. Πολύ να κάνουμε ένα νηστόκι μέχρι εγώ να κάνω πολύ ωραίο το γλυκό μου. Πολύ απλή τεχνική λοιπόν, κυκλάκια. Υγρή η κρέμα μου από κάτω σοκολάτας, με μια διαφορετική κρέμα, ακόμα και γιαούρτι μπορείτε να βάλετε, με σημασία έχει να είναι υγρή η κρέμα και πηχτή.
τι κάνετε, τραβάτε και κάνετε σχεδιάκια. Αν θα σας δείξω στην πορεία, τέλειο. Είσαι ένα θαύμα. Αν αυτό το γλυκό δεν σου ανοίγει την όρεξη, το οποίο γίνεται πολύ γρήγορα και πολύ σπιτικά, το ξανακάνουμε μετά, κάνουμε διαφορετικά ντεκοράκια. Τότε τι άλλο μπορεί να μας κάνει και να μας φτιάξει τη διάθεση. Αξίζει να δούμε για την καρυδόπιτα. Φτιάχνουμε όλες στο σπίτι. Τώρα από τις γιαγιάδες μας την ξέρουν την καρυδόπιτα. Το θέμα είναι να κάνουμε και κάτι διαφορετικό. Υπάρχει κάποιο μυστικό που δεν ξέρουμε? Ο Κυριάκος θα μας τα πει όλα. Τέλεια. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει, Τατιάνα μου, είναι να κάνουμε τα γλυκά πολύ εντυπωσιακά. Δηλαδή εδώ πασπάλισα με καρυδάκι, έβαλα ολόκληρα χοντροκομμένα καρύδια. Θα σας μάθω τεχνικές. Αχα. Ξεκινάτε πάντα με το σιρόπι σας. Εγώ το ξεκίνησα εδώ πέρα για να έχω χρόνο, γιατί δεν είχα πολύ χρόνο. Μία κούπα ζάχαρη, ένα ποτήρι του νερού. Ζάχαρη, ένα ποτήρι του νερού, νερό, ένα ποτήρι νερό δηλαδή. Και τα αρωματικά που θα φτιάξω για το σιρόπι μου είναι ένα ξύλο κανέλας. Σας είχα φέρει εδώ και ανθό κανέλας να δείτε. Δεν ξέρω αν το παίρνει αυτό η κάμερα. Αυτό είναι ο ανθός από την κανέλα. Είναι σαν τα μοσχοκάρφια, σαν τα γαρίφαλα δηλαδή. Και έχουν μια πιο ήπια γεύση. Αυτό αν δεν έχουμε, αν θέλετε να την κάνετε λίγο πιο ιδιαίτερη. Βάζω και εδώ πέρα 2-3. Χυμό οπωσδήποτε από λεμόνι. Και αφού βράσει θα μουστάξετε οπωσδήποτε και λίγο κονιάκ. Το κονιάκ στο τέλος. Χυμό από λεμόνι στα σιρόπια μας βάζουμε. Τατιάνα μου, γιατί, ξέρεις? Γιατί? Για να μην μας ζαχαρώσουνε. Αλλά αν δεν έχουμε ακόμα και λεμόνι, την ίδια δουλειά μας κάνει η γλυκόζη. Σίγουρα εσείς δεν θα έχετε γλυκόζη, οπότε εγώ σας δίνω λεμονάκι. Το λεμονάκι. Ωραία. Λοιπόν, κρόκους από αυγά. Η συνταγή μας, πάρτε χαρτί και μολύβι. 8 αυγά, 8 κρόκους, 8 ασπράδια. Μία κούπα ζάχαρη, μία κούπα τριμμένη φρυγανιά, δηλαδή γαλέτα. Μία κουταλιά τη σούπα κανέλα, μισή κουταλιά του γλυκού γαρίφαλο. Μία κουταλιά γεμάτη baking powder. Μία βανιλίνη, είναι η βανίλια μας η απλή. Και μέσα θα τρίψουμε και λίγο σοκολατίτσα. Λοιπόν, σπάω το αυγουλάκι μου. Τρία κρακ το λέω στη σχολή. Τρία κρακ, 1, 2, 3. Πάω εδώ πέρα, το ανοίγω, το ξεκαρικώνω λιγάκι. Όταν θα μου κάνετε κρόκους από ασπράδια, δεν θα μου τα έχετε κατευθείαν πάνω από τα μπολ. Γιατί άμα δεν μου πάει κάτι καλά εδώ πέρα, καταστράφηκε, βρε παιδί μου, όλο το ασπράδι που είχαμε τα προηγούμενα αυγά. Οπότε θα έχετε ένα δοκιμαστικό μπολάκι δίπλα σας, όπως το κάνω εγώ εδώ. Και τι κάνουμε, όρθιο το αυγό, όρθιο το αυγό. Βγάζουμε το καπάκι του. Ένα εδώ, μία από εδώ, μία από εκεί. Και ξεχωρίσαμε τους κρόκους από τα αυγά. Τόσο απλό. Από και εγώ σπράδια. Κουτάω τα χέρια μου πάντα και πιάνω τα τέτοια, τα τσόφλια από μέσα. Είμαστε πολύ ωραίοι. Και τώρα τι θέλουμε, θα ξεκινήσω. Δεν σας έβγαλα το μεγάλο το μίξερ για να τελειώσω γρήγορα. Ήθελα να σας το δείξω όλα, ήθελα να σας δείξω όλα τα μυστικά, γιατί οι περισσότεροι την πατάτε. Από τι? Θέλω να κάνω μία μαρέγκα. Έβγαλα το μικρό το μιξεράκι που είναι η αγαπημένη μου εικόνα. Αυτή έχω και εγώ στο μυαλό μου. Χτυπάω τα ασπράδια να τα κάνω μαρέγκα. Τώρα τι κάνω, παιδιά μου, εδώ. Ουσιαστικά βάζω αέρα κοπανιστό. Αέρα κοπανιστό. Βεβαίως βάζω αέρα κοπανιστό μέσα στα αυγά και τα φουσκώνω. Πω, μπουρμπουλήθρα και κακό. Αυτό είναι η μαρέγκα. Σε 2 λεπτά έχει φουσκώσει και είναι ένα θαύμα. Λοιπόν, εγώ είμαι της σχολής που λέει ότι οι μαρέγκες πρέπει να είναι ουσιαστικά... Πρέπει να είναι ουσιαστικά πολύ, πολύ φουσκωτές. Γεια σας, παιδιά. Γλυκό και ανοίγει η καρδιά σας, ρε παιδιά. Λοιπόν, αυτά περί μαρέγκας, αυτά περί αγαπημένου Δημήτρη και περί αγαπημένης ξανθομαλούσας, Ηλιάνα. Λοιπόν, η μαρέγκα μου είναι έτοιμη. Θέλω εδώ να στέκεται, τη βλέπετε, θέλω να στέκεται η μαρέγκα. Ωπα, κατεβαίνω εγώ, μη σκάς καθόλου. Η μαρέγκα πρέπει να στέκεται πάνω στο μίξερ μου. Λοιπόν, θα ξεκινάτε πάντα, το σιρόπι μου έχει βράσει ήδη, είναι έτοιμο. Στην άκρη. Λοιπόν, θα ξεκινάτε πάντα από τη μαρέγκα. Γιατί άμα ξεκινήσετε από τους κρόκους, τους χτυπήσετε καλά-καλά και μετά μου βάλετε ουσιαστικά το ίδιο το μιξεράκι μέσα στη μαρέγκα, η μαρέγκα δεν πρόκειται να φουσκώσει ποτέ. Αν ξεκινήσετε από τους κρόκους, θα μου τα ξεπλύνετε αυτά, δηλαδή χτυπήσετε τους κρόκους με τη ζάχαρη και πάτε στη μαρέγκα, θα μου τα ξεπλύνετε πολύ καλά, γιατί ο κρόκος, δηλαδή όλα τα λιπίδια, θα παίζουν μέσα στην πρωτεΐνη που είναι το ασπράδι και δεν θα φουσκώσει ποτέ. Λοιπόν, αυτά περί αυγών. Πάω μία, είπα, 8 κρόκους, 8 ασπράδια. Στους 8 κρόκους, ένα ποτήρι του νερού ζάχαρη, μία βανιλίνη,
και σας έχω πει πάντα ότι όταν θα κάνετε ουσιαστικά Παρασκευή που περιέχουν πάρα πολλά αυγά, θα βάζετε μέσα. Καλή μου μαθήτρια, τι, να ακούσω. Λεμονάκι. Λεμονάκι, γιατί δεν θέλω, το κρατάς τα γέρια. Δεν θέλω να μου μυρίσει αυγουλίλας. Ουσιαστικά το λεμόνι, τι κάνει, όπου μου πέσε και ένα εδώ πέρα, κι άλλο ένα δεύτερο. Ουσιαστικά τι κάνουμε, σπάμε, διαλύουμε όλη την μυρωδιά από το αυγό και είναι πολύ πολύ ωραίο. Το αφρατεύουμε και αυτό. Και θα μου βάλεις εδώ πέρα 4 καπάκια, 4 κουταλιές της σούπας, κονιάκ. Ή αλλιώς μπράντι. Ή κάποιο λικέρ τέλος πάντων. Κονιάκ. 4 κουταλιές της σούπας ακούω. Έλα, έλα, ναι. Θες να τις βάλω, τώρα που το χτυπάς. Μωρέ, βάλτες και μετά. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τώρα ή μετά, Κυριάκο μου. Τώρα, Κυριάκο. Τώρα που σε έχω, μη σε χάσω. Μία. Δεν μπορώ. Δύο. Δύο. Τέσσερα, είμαστε ένα όνειρο. Αχ, μύρισε. Παρίδι, καριδάτη, μορφίτη. Ωραία. Φουσκώνει, φουσκώνει, φουσκώνει που αφρατεύεται να διαλυθεί η ζάχαρη. Με τα μουσική. Τέλεια. Έλα, τι θες αγάπη μου, τι θες να κάνω. Να, έλα που θα δω, όχι θα κατέβαινε. Τι κάνω αν δεν έχω πολυμιξεράκι, αν δεν έχω γουδί. Θα πάρετε ολόκληρη τη συσκευασία από το σούπερ μάρκετ. Ναι. Και για να το κάνετε πολύ πολύ γρήγορα θα το κάνετε όπως το κάνω εγώ στο πάτωμα. Αν το κάνετε στον πάγκο σας, επειδή εγώ δεν έχω πολύ καλό τραπέζι και όλα κάνουν μπαμ 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 μπουμ μπιμ μπομ, το κάνετε στο πάτωμα ή στη γωνία, στη γωνία. Έχω πολύ πάθος για να σας μεταφέρω όλη την πληροφορία. Στη γωνία από τον πάγκο σας. Λέω κι εγώ τι δεν κάνεις στο πάτωμα, Κυριάκος, πίσω από τον πάγκο. Τα πατώματα, βρε, για σένα, βρε, εδώ. Δεν είναι κάτω στο πάτωμα, ο Κυριάκος. Λοιπόν, μυστικούλη, μυστικούλη, αν το κάνετε αυτό χωρίς να μου έχετε κάνει μία τρύπα, κινδυνεύει με το που κάνετε αυτό με τον πλάστη να πεταχτούν τι, όλα τα καρύδια στο πάτωμα. Θα μου έχετε κάνει πρώτα μία τρύπα εδώ, να φύγει ο αέρας και μετά το κουμπάνε, το κουμπάνε ή κάτω στο πάτωμα ή στη γωνία από το τραπέζι για να μην χτυπήσει. Να μην καλέ στο χωριό στην αυλή θα πάρουν μία πέτρα, θα το κάνουν κόσκινο. Ωραία, χωριό, σε πέσα Σαββατοκύριακο έρχεται, έρχομαι. Θα βγουν έξω, θα του δώσουν λοιπόν, να καταλάβει. Έλα. Τι θέλει. Θέλω εκεί εδώ φάτσα. Ναι. Τα καρύδια. Λοιπόν, τα καρύδια μου είδατε πως έγινε σε 2 λεπτά. Έχει μείνει εδώ, τέλεια. Και χοντροκομμένο να είναι ακόμα καλύτερα γιατί θέλω στο δοντάκι σας να κάνει κρίτσι, κρούτσι, κρίτσι. Λοιπόν, μία κούπα λοιπόν, πάλι καρύδια, ένα ποτήρι του νερού, πάλι καρύδια. Το φακελάκι ουσιαστικά τα 200 γραμμάρια είναι ιδανικά, είναι και λίγο παραπάνω. Ένα ποτήρι, όλα τα έχω σε ποτήρι. Όλα είναι από ένα. Τι είναι αυτό. Συντριμμένη τη φρυγανιά. Τι καρύδια είναι αυτά. Βεβαίως. Την κανέλα μου. Ναι. Ένα κουτάλι της σούπας. Ένα κουτάλι της σούπας μπέικιν. Να φουσκώσει πολύ πολύ. Μισό κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο. Εδώ μπορώ να τρίψω. Αν θέλω, ακόμα μπορώ να βάλω και κακάο προαιρετικά. Δεν σας το έχω αυτό. Μπορείτε όμως να τρίψετε 50 γραμμάρια από τη σοκολάτα σας. Για να είναι μέσα τουμπανέιρο. Τι θα είναι? Τουμπανέιρο. Το τουμπανέιρο το χρησιμοποιούμε για άλλα πράγματα. Θα είναι πολύ. Κυριάκο μου. Είναι αυτό που λέμε. Εσύ το έχεις εισάγει και στη μαγειρική. Το τουμπανέιρο. Τουμπανέιρο, παιδιά, τουμπανέιρο πολύ. Σημαίνει πολύ γλύκα. Κατάλαβες, ο Κυριάκος κάνει καρυδόπιτα τουμπανέιρο. Στο μυαλό σου κάθε πρωί. Όχι, όχι, όχι καθόλου. Πραγματικά θέλω να σας μεταφέρω. Σταματήστε. Θέλω να σας μεταφέρω ό,τι συμβαίνει σε αυτό το γλυκό να το κάνετε. Χαρτί και μολύβι. Ανακατεύω πολύ καλά. Το έχω ανακατέψει, ναι, το έχω ανακατέψει. Και παίρνω ένα μπολ. Μπορείτε και το ίδιο. Και εδώ πέρα ένα σημαντικό στοιχείο. Παίρνω τη μαρέγκα μου. Μία από τη μαρέγκα. Το βάζετε λίγο, λίγο, λίγο. Μη σας κάτσει το μείγμα. Πασπαλίζω με το μείγμα που έχετε τα κανελογαρίφαλα και την τριμμένη φρυγανιά. Βάζω και από το άλλο το μείγμα. Όσο πιο πολύ μου το αφρατεύσετε, τόσο το καλύτερο. Ανακατεύω πάνω, κάτω, κάτω, πάνω και απαλά και πολύ γρήγορα. Να μην το καταλάβει όταν ανακατεύετε. Και απαλά και γρήγορα. Τι έπαθες εκεί, κορίτσι. Βοήθεια! Βοήθεια! Εδώ! Λοιπόν, και αυγά. Μερσί μποκου, μαντεμουαζέλ. Μερσί μποκου, όλα λίγαλο. Θα τρελαθώ. Ποιος τη χάρη σου. Τι γλυκό είναι αυτό. Και λίγο από εδώ, και λίγο από εκεί, και λίγο από πίσω. Τι
Γεια, αγάπη μου. Έλα, Κυριάκο μου, να σου κάνω εγώ αέρα. Καλέ, δεν μπορώ. Τι να κάνω εγώ σήμερα. Εγώ αέρα. Συνεχίζουμε το ίδιο. Συνεχίζουμε. Και όπως είναι, το ψήνετε στους 180 βαθμούς, σε προθερμασμένο πάνω φούρνο, πάντα φούρνο. Θα ανακατεύω εγώ λίγο καλύτερα. Εδώ. Είσαι μια θεά. Ωραία. Κορίτσι. Τι μουσική είναι αυτή που μας κορίτσι, έχετε βάλει. Όμορφο. Πώς να μαγειρέψουμε αυτή τη μουσική. Κορίτσι μου όμορφο. Εδώ είναι όλοι χορεύουν. Λοιπόν, απαλές κινήσεις. Το βάζω μέσα σε ταψάκι. Oh, εδώ. Περίμενε εδώ. Άφησε σε μένα να το ανακατέψω, Κυριάκο. Μη σκάς καθόλου, θα το φτιάξω εγώ μέσα εδώ. Μη σκάς καθόλου. Εδώ να βγει καθαρό. Όλε. Να βγει καθαρό το γλυκό. Και αυτό θα σας πουρίνει μετά. Έχω βάλει κάτω το αντικολλητικό χαρτί, όπως βλέπετε εδώ πέρα από το ταψάκι μου. Για να μπορέσω να τη γυρίσω μετά. Το ψήνω στους 180 πάνω κάτω για περίπου μισή ώρα με 40 λεπτά. Βγαίνει αυτό εδώ το γλυκάκι. Βγαίνει αυτό εδώ το υπέροχο γλυκάκι, το οποίο θα μου το σιροπιάσετε. Με το που βγει ουσιαστικά το γλυκό, έχετε και το σιρόπι σας. Θέλω να είναι έντονη η διαφορά. Όσο πιο έντονη είναι, τόσο πιο πολύ θα ρουφήξει το σιροπάκι. Σιροπιάζω. Ποια διαφορά πρέπει να είναι έντονη, δεν το κατάλαβα. Δηλαδή, να είναι το ένα, αν το ένα είναι ζεστό. Ναι. Δηλαδή τώρα δεν είναι ζεστή, αλλά εγώ λέω ότι είναι ζεστή γιατί την έχω από το πρωί. Η διαφορά θερμοκρασία. Διαφορά. Θα είναι δηλαδή ή το ζεστό γλυκό και κρύο το σιρόπι, ή ζεστό το σιρόπι και κρύο το γλυκό. Άρα πρέπει να έχουμε κανονικά αφήσει το σιρόπι να κρυώσει. Βεβαίως. Και να το βάλουμε πάνω. Σιροπιάζουμε πάντα σε δύο χρόνους. Δηλαδή, σιροπιάσατε τώρα τη μισή δόση, περιμένετε λιγάκι, κάνα πεντάλεπτο και μετά συμπληρώνετε και το υπόλοιπο σιροπάκι. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά περί σιροπιού. Μισό λεπτάκι, σας κόβω τον ντεκόρ, σας είχα ντεκοράκι, δεν πειράζει, θα σας το δείξω άλλη φορά. Θα κάνω μία ωραία σοκολάτα. Τι κάνω, γαλατάκι, η υπόλοιπη σοκολάτα που μένει από τα 170 γραμμάρια, θα τη βάλετε μέσα στο γαλατάκι, στα 70 γραμμάρια σε κομματάκια. Θα βάζω εδώ μέσα στο γάλα. Ωραία. Τέλεια. Θα μου ανακατέψετε πολύ πολύ καλά. Τέλεια. Και σε αυτό το σημείο, όταν αρχίζετε να ανακατεύετε μαζί με το γάλα, ναι, θα φτιάξετε μια ωραία ουσιαστικά κρέμα, η οποία θα είναι και πολύ γυαλιστερή, όπως είναι εδώ στο γλυκό μου. Δηλαδή, όπως το κάνω εδώ, και οι 70 γραμμάρια καίνε από γάλα, πετάω μέσα τη σοκολάτα μου, δεν έχω κανένα πρόβλημα, ούτε χρειάζομαι ούτε μπεν μαρί, ούτε τζετζέρ ειδικά, ούτε τζιριτζάντζουλες, ούτε 152 σκεύη, ναι, μπεν μαρί και τέτοια. Λιώνεται και έχουμε αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Τόσο λίγο γάλα να βάζεις, δηλαδή. Τόσο λίγο. Ούτε κρέμα, ξέρετε. Ένα τσικ γάλα και την κουβερτούρα, ναι, και τέλος. Βεβαίως. Πολύ ωραία. Την άσπρη σοκολάτα τι την κάνεις, μόνο για ντεκόρ? Την άσπρη σοκολάτα είχα να σου δείξω ντεκοράκια πολλά και διάφορα, θα σας δείξω άλλη φορά. Να έχουμε να κάνουμε όλο το χρόνο, γιατί σας θέλω εδώ να με παρακολουθείτε όλο το χειμώνα να είμαστε παρέα. Κοιτάξτε λίγο, ξεφορμάρισα εδώ λιγάκι. Ξεφορμάρισα λίγο εδώ λιγάκι το γλυκό μου και να το αντικολλητικό χαρτί που χρησιμεύει. Πάω εδώ. Παραπαπαπαπαμ. Δίνεται. Πάμε όλοι. Κυριάκο. Αυτά είναι. Λοιπόν. Σοκολάτα. Αυτά είναι, Κυριάκο. Πάμε εικόνα. Και επαλείπετε. Εδώ αυτό είναι. Οποιοδήποτε ντεκόρ στη διάθεσή σας, θα σας δώσω ντεκοράκια την επόμενη εβδομάδα. Η ωραιότερη καρυδόπιτα, ελπίζω να έχετε χαρτί και μολύβι και να τη γράψατε. Όχι στα παλιά στα παπούτσια, αλλά στο ειδικό τευτέρι σας, γιατί σας την έδωσα με πάρα πολύ αγάπη. Την αγάπη μου, στο καλύτερο. Σας έρχομαι! Στο καλύτερο τευτέρι μας, Κυριάκο μου. Είσαι ο καλύτερος, Κυριάκο μου. Ο καλύτερος σεφ της ελληνικής τηλεόρασης, ο Κυριάκος μου. Πάμε να του σερβίρουμε την καρυδόπιτα. Έλα, Κυριάκο. Τι σερβίρουμε? Πάρτινε εσύ, πάρτινε, πάρτινε εσύ. Πάμε εδώ. Πάμε στο διαγωνισμό. Ξέρουμε πως σερβίρουμε. Κουτάλια, παιδιά. Ένα, εύχομαι να μείνει κανένα κομμάτι και για μένα, ξέρετε. Ξέρετε τι γίνεται. Έρχομαι εγώ στους διαγωνισμούς, πάω στις μόδες και αυτά. Όταν πάω να. Δεν έχει μείνει τίποτα. Πάω, βρίσκω ένα ψύχο και τέλος. Πάμε στο ψυγείο. Λοιπόν, ψυγιάρα θεά. Θεάρα ψυγιάρα, δεν υπάρχει αυτό το υπερθέαμα. Προσκυνώ αυτό το ψυγείο, το προσκυνώ, το θέλω. Τι να σας πω τώρα.
ψυγείο ντουλάπα δίπορτο, δίπορτο με κατάψυξη. Δωμάτιο είναι αυτή η κατάψυξη. Τι ψυγείο ντουλάπα. Ψυγείο δωμάτιο είναι αυτό, κυρίες και κύριοι. Ορίστε, αυτό. Και κοιτάξτε εδώ τι γίνεται εδώ. Έχει εδώ το βρυσάκι. Αυτό εδώ είναι κρύσταλλο απ' έξω. Ψυγείο ντυμένο με κρύσταλλο σας δίνουμε από τον Καρόνι. Τι άλλο μπορεί να επιθυμήσει κανείς. Και επίσης 10.000 ευρώ μετρητά εδώ, πότε, μεθαύριο. Δεν είναι να πεις ότι θα περιμένετε και πολύ. Αυτή την Παρασκευή παίρνει το 10.000 ευρώ σήμερα το ψυγείο. 14555, τόσο πολύ εύκολο το νούμερο, τόσο πολύ εύκολος ο αριθμός. Και αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες, ένα μονοψήφιο αριθμό θα ακούσετε. Κάνε τίποτα. Όποιος τον πληκτρολογήσει πιο γρήγορα, κερδίζει. Αυτό είναι. Πάμπαλα. Διαφημίσεις. Έμεινε τίποτα. Το Σουζίνι, Σοφία Σούζα, είναι σήμερα κοντά μας να απαντήσει σε όλες μα όλες τις στιλιστικές σας απορίες. Ό,τι απορίες έχετε θα απαντήσουμε σήμερα με βάση τις ερωτήσεις που στείλαν οι φίλες μας που έχει πάει η κάμερα στην ντουλάπα τους. Αλλά μπορεί τα ρούχα που μας δείχνουν τα έχετε κι εσείς, οπότε stay tuned. Για πάμε να δούμε την πρώτη ερώτηση. Αυτό το σατέν παντελόνι θα μπορούσα να το συνδυάσω με την μαύρη δερμάτινη μπότα. Σατέν παντελόνι, δερμάτινη μπότα, όχι. Λοιπόν, θα πρέπει σιγά σιγά να αναβαθμιστούμε, να βλέπουμε τι φοριέται τώρα. Πράγματα τα οποία τα έχουμε στην ντουλάπα, ναι, μεν είπαμε ότι δεν θέλουμε να πετάμε τίποτα, αλλά σιγά σιγά, κορίτσια, πρέπει λίγο να πηγαίνουμε ένα level παραπάνω. Το σατέν παντελόνι που μου δείχνεις σε καμία περίπτωση, το ότι λίγες το βάζεις πατάρι, και την ποτούλα θα την ούτε αυτή. Λοιπόν, τι παντελόνι πρέπει να πάρεις φέτος. Θα το βρεις παντού. Ένα απλό μαύρο παντελονάκι σε ίσια γραμμή. Κάνει λίγο τζιν. Θα το φορέσεις με τα πάντα όλα. Λοιπόν, το πρωί, flat εκδοχή, slip-on sneakers ή μαύρα ή με print. Λοιπόν, ή μπορείς να βάλεις ένα άλλο μποτάκι το οποίο κάνει λίγο έτσι σαν ανδρικό. Σε καμία περίπτωση όμως δεν θα βάλεις την μπότα αυτή και το σατέν παντελόνι. Πρέπει σιγά σιγά να κάνουμε κάποιες αγορές οι οποίες θα μας δείχνουν λίγο πιο σκυλάτες για φέτος. Τα πράγματα που σου δείχνουν θα τα βρεις παντού, σε όλες τις οικονομικές αλυσίδες. Δεν θα χρειαστεί δηλαδή να πάει να δώσεις ένα μεγάλο ποσό. Μάλιστα. Συνεχίζουμε. Άλλη ερώτηση. Αυτό το τζιν φτάνει μέχρι τον αστράγαλο. Δεν είναι μακρύ. Με τι παπούτσι θα μπορούσα να το φορέσω? Λοιπόν, το skinny jean είναι ένα κομμάτι που έχουμε όλες στην ντουλάπα και πολύ καλά κάνουμε. Είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι sexy, το αγαπάνε τα αγόρια. Γιατί είπαμε ότι θέλουμε να ντυνόμαστε για να αρέσουμε και λίγο στα αγόρια, έτσι δεν είναι, Τατιάνα? Ναι, γιατί φέτος η μόδα παρά είναι αντρική και τους έχουμε ξενερώσει τελείως. Τους έχουμε ξενερώσει με δηλαδή αυτά τα σλίγον σνίκες. Δηλαδή αυτό το παπούτσι δηλαδή, που φοράμε τώρα φέτος, δηλαδή δεν τους αρέσει και καθόλου στους περισσότερους. Εμένα μου έχουν πει και το εξής σχόλιο, το φορούσε και η γιαγιά μου κάτι τέτοια μαύρα. Εντάξει, εμένα με έχουν σχολιάσει εδώ, κυκλοφορώ στο κανάλι, με έχουν μάθει με το ψιλοτάκουνο. Τέλος λοιπόν, πάντων, και επειδή θέλουμε να σας δείχνουμε γενικώς πράγματα χειροπιαστά, έχουμε κάποια μανεκέν, Τατιάνα, τα οποία είναι ντυμένα. Μπορούν να περάσουν τα μανεκέν μας. Έχουμε μανεκέν. Ναι, έχουμε κάποια μανεκέν. Έχουμε μανεκέν, ντυμένα μανεκέν. Και η Εστέλ. Έλα και εσύ μαζί μας από εδώ. Πω, 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 πω. Περάστε. Αυτά είναι μανκέν. Όχι η Τζούλια που είχε ο Σεφερλής. Ποια Τζούλια, αγάπη μου. Ποια Τζούλια. Κοιτάξτε εδώ, κορίτσια, που έχουμε εμείς. Λοιπόν, τα μανεκέν μας φοράνε και τα δύο μανεκέν skinny jean. Σαν αυτό που μας δείχνει η φίλη μας. Η μία φίλη μας, το μανεκέν Εστέλ, φοράει skinny jean με μποτίνια. Είναι μια εκδοχή πώς μπορούμε να το φορέσουμε. Και η άλλη φίλη μας το φοράει με μια γόβα. Ναι. Τι μπορούμε να κάνουμε εδώ? Ένα τρίκ. Θέλετε να το σηκώσετε, το σηκώνετε και το κάνετε λίγο, όχι πολύ έτσι τακτοποιημένο. Το κάνετε, βλέπεις, Τατιάνα. Ακόμη και το σήκωμα του τζιν έχει τον τρόπο, έχει τον τρόπο του. Πρέπει να είναι χαλασμένο το σήκωμα του τζιν. Να είναι λίγο χαλασμένο, ναι, για να μην, επειδή το φοράει με γόβα, να μην είναι πολύ έτσι τυποποιημένο, να έχει έτσι λίγο μια, να είναι λίγο τσαλακωμένο. Οπότε έτσι μπορούμε να φοράμε τα skinny jean ή με γόβα ή με μποτάκι. Με flat.
Δείχνουμε πώς το φοράμε τώρα με ψηλό τάκο. Με ψηλό τάκο. Με φλάτο φοράς άνετα. Ούτως ή άλλως. Ναι, άνετα. Κανένα πρόβλημα. Μπορεί να μιλήσει ένας άντρας εδώ στην παρέα. Μπορεί να μιλήσει ένας άντρας στην παρέα. Κάθε φορά φοράνε μίνι, κάθε μέρα κοντά. Σήμερα έχουν φορέσει οι παντελόνια. Θες να εστιάσει λίγο στο παπούτσι, ποιος αρέσει περισσότερο τουλάχιστον. Ακούστε για να καταλάβετε πώς σκέφτεται ένας άντρας. Έλα. Δεν κάνουν οι γόβες με το τζιν, δεν είναι ωραίο. Δεν κάνουν. Θα σας πω εγώ τι θα βάλουμε. Τατιάνα. Χριστέ μου. Δεν θέλω καν να σκεφτώ. Δεν ξέρω, επειδή είστε και λίγο αξίριστες στα πόδια. Καταρχάς αυτές οι μπότες συγκεκριμένες δεν υπάρχουν, να ξέρεις. Είναι φοβερές. Έρχεται ο χειμώνας. Φοβερές. Ξεχάστε τα, αυτά είναι για το καλοκαίρι. Έρχεται ο χειμώνας, θα φοράτε αυτά εδώ. Άμα βρέξει δεν θα έχετε πρόβλημα. Τώρα συγγνώμη, Γιώργο μου. Εάν δηλαδή έβλεπες μία γυναίκα με αυτό το κόκκινο, με την κόκκινη χόβα και την έβλεπες και με αυτό, ποια θα κοίταζες περισσότερο? Αυτή με το λεοπάρ. Με το λεοπάρ. Άμα έχει αυτή την τρίχα, όχι. Ποια τρίχα έχει? Πάμε στην επόμενη ερώτηση, Παναγία μου. Όχι, καλά κάνει zoom να δείξει ότι δεν υπάρχει τίποτα. Την πότα, την πότα, για να κρύβεις. Βάλ' την πότα να το κρύβεις. Να κρύβετε τις ατέλειες. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Τα φορέματα με τον έναν νόμο έξω. Φέτος είναι στη μόδα. Λοιπόν, αναστατωθήκαμε, Τατιάνα, φύγανε τα παπούτσια, τα σκηνικά. Μα είναι δυνατόν να λέει στο κορίτσι μου αν έχεις αυτή την τρίχα στο κορίτσι μου? Θα πρέπει να σταματήσει αυτό το καθεστώς του Μανίκα που μπαίνει και κάνει ανωκάτω τη στήλη. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, η φίλη μας δείχνει ένα πάρα πολύ ωραίο φορεματάκι με τον ένα νόμο. Πώς να το φορέσεις? Ναι, είναι και τώρα και φέτος τάση, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, μπορείς να το φορέσεις. Απλά εγώ θα στο κάνω λίγο πιο ροκ. Θα χρησιμοποιήσεις το leather jacket που έχουμε όλες στην ντουλάπα, το έχουμε δείξει 100 φορές. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα ωραίο ιδιαίτερο κόσμα. Γενικά, όταν έχουμε τον ένα νόμο έξω, αποφεύγουμε να βάλουμε κάτι στο λαιμό, Τατιάνα, να βάζουμε ή κάτι στο χέρι ή βάζουμε ένα ωραίο σκουλαρίκι έτσι πάρα μακρύ. Πολύ μακρινιτές. Και φέτος είναι μεγάλη τάση το ένα σκουλαρίκι. Και με ένα τσαντάκι, το οποίο μπορεί να είναι και αυτό έτσι σε αυτή την ροκ εκδοχή. Το φορεματάκι που μου έδειξες με τον ένα νόμο γίνεται πάρα πολύ πολύ ωραίο ροκ και πας για ποτό, πας για ραντεβού με τον φίλο σου. Μπορείς να το φορέσεις δηλαδή άνετα και φέτος, μην το φοβηθείς καθόλου. Πάμε στην επόμενη. Βεβαίως. Αυτό το πλεκτό αμάνικο φόρεμα με εναλλαγές αξεσουάρ μπορώ να το φορέσω από το πρωί έως το βράδυ? Πολύ ωραίο φορεματάκι. Είναι αμάνικο, πλεκτό. Ελπίζω να έχει λεπτή πλέξη, γιατί κορίτσι, όταν παίρνετε πλεκτά φορεματάκια, προσέξτε να είναι λεπτή πλέξη για να μην παχαίνουν. Να είναι έτσι. Η πολύ χοντρή πλέξη γενικώς παχαίνει. Λοιπόν, από το πρωί μέχρι το βράδυ, πάρα πολύ άνετα το φοράς. Λοιπόν, κρατάς μια τσαντούλα η οποία είναι all day. Για να είναι all day τσαντούλα, δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είναι από σουέντ, είναι γκρι. Λοιπόν, το πρωί θα την κρατήσεις με το φορεματάκι σου. Αν κρυώνεις, έχουμε πολλές επιλογές, Τατιάνα. Μπορεί να βάλει από μια ζακετούλα, λευκή. Αχ, τι ωραίο που είναι αυτό. Πόσο chic. Λευκή ζακετούλα με την τσάντα και το μαύρο πλεκτό φόρεμα. Λοιπόν, αν θέλεις, μπορείς να βάλεις και μια ωραία ζώνη. Λέμε τώρα διάφορες εκδοχές. Γενικά, εύκολα πραγματάκια μπορεί και να τα έχετε. Και με μια ωραία ζώνη που μπορείς να βάλεις, μπορεί να πιάσεις και την ζακέτα και το φόρεμα. Λοιπόν, το φοράς το πρωί. Θες μετά να πας για ποτό, μπορείς να κρατήσεις ακριβώς και τη ζακέτα. Εμένα μου αρέσει πολύ και το βράδυ. Μπορείς να κρατήσεις και την τσαντούλα σου και με ένα άλλο μποτάκι, με ένα άλλο παπούτσι, σαν κι αυτό, ή ένα μποτάκι κορίτσι απλό σουέτ. Μπορείς να πας και το βράδυ για ποτό. Άνετα. Βέβαια, αν θέλεις να βάλεις κάτι άλλο, να μην πας με τη ζακέτα, μπορείς να βάλεις ένα σακάκι τύπου. Δεν θα βάλουμε το leather τώρα πάνω από το πλεκτό το φορεματάκι. Μπορείτε να βάλετε κάτι το οποίο μπορεί να κάνει έτσι λίγο Chanel, να έχει μία άποψη. Ένα τέτοιο ζακετάκι με μία ζωνίτσα στο φορεματάκι σας και ένα κόσμημα και ένα μποτάκι. Το μαύρο πλεκτό φόρεμα πάει και για ποτό. Πάρα πολύ εύκολα. Πάρα πολύ ωραία. Επόμενη ερώτηση. Αυτή η σουέτ φούστα είναι η αγαπημένη μου. Με τι μπορώ να τη συνδυάσω από πάνω? Ίσως με αυτό το πουκάμισο? Κάτω.
Λοιπόν, είχαμε απαντήσει σε μια παρόμοια ερώτηση και Τατιάνα, τώρα θα σου κάνω τεστ. Οχ, τεστ. Οχ. Είναι μια σουέτ φούστα, ναι, και θέλει να τη συνδυάσει με ένα καρό πουκάμισο. Τι είχαμε πει όταν έχουμε έτσι Δεν θυμάμαι. Εγώ αυτό δεν το σέταρα μαζί αυτά τα δύο. Μπράβο, τα δύο. Αλλά γιατί δεν θα τα σέταρα, δεν μ' αρέσει έτσι πως το βλέπω. Δεν έχω τη στυλιστική θεωρία αυτή τη στιγμή να το υποστηρίξω, να το αναλύσω. Λοιπόν, το είχαμε κάνει το μάθημα παρόλα αυτά. Α, πες το μου πάλι, λοιπόν, Σοφία. Είχαμε πει όταν έχουμε ένα κομμάτι όπως είναι αυτή η φούστα που κάνει έτσι πολύ στυλ Far West, ναι, cowboy, Δύση, δεν προσπαθούμε να τη σετάρουμε με πράγματα που κάνουν και αυτά Far West. Δηλαδή η κοπέλα έχει τη φουστίτσα και θέλει να βάλει και το... Όχι. Να μην γίνουμε στολή, ας πούμε. Μπράβο, να μην γίνουμε στολή. Θα έχουμε στο μυαλό μας ότι εφόσον έχουμε ένα κομμάτι το οποίο έχει ένα χαρακτήρα, θα πρέπει να το συνδυάσουμε με κάτι άλλο. Δεν δηλώμαστε full Far West. Όχι, half, full Far West. Half θα κάνουμε far west. Λίγο Far West και λίγο Downtown Girl. Πώς θα γίνει αυτό. Ναι. Πάμε. Βήμα πρώτο. Ένα λευκό πουκάμισο. Κλασικό. Εγώ σας έχω φέρει ένα το οποίο κάνει και ένα ωραίο ντραπάρισμα. Θα σας αρέσει, Τατιάνα. Και πάει αλίμονο. Αλίμονο. Λοιπόν. Και πάει με όλα. Και πάει με όλα. Θες να βάλεις από κάτω, τι θέλεις να βάλεις. Εγώ θα έβαζα αυτό. Μπράβο, Τατιάνα. Πολύ ωραία αυτό επιλογή. Αυτό θα έβαζα. Πάρα πολύ ωραία επιλογή. Φούστα δεύτερη αυτή. Επιλογή, δείξε μου. Με τη φούστα αυτή. Δεύτερη επιλογή. Ποτάμισο. Δεύτερη επιλογή, ζορίζομαι. Δεν θα έβαζα μαύρα με την καθέτη φούστα. Θα έβαζε εσύ. Εγώ θα έβαζα, ναι. Και μπορεί να έβαζα και μία λέω παρζόνι εδώ μεταξύ. Δεν θα έβαζα. Η Χρυσάνθη μπορεί να μου ρίχνει ένα τακούνι. Πάρα πολύ ωραία, ναι, θα το έκανε η Χρυσάνθη. Για την εκπομπή. Εσύ τι άλλο θα έβαζες. Εγώ θα έβαζα, μπορεί να έβαζα αργότερα, ναι, αργότερα και μία ωραία μπότα μαζί. Αυτό θα το έβαζα κι εγώ. Πολύ ωραία. Εσύ, οπότε, τι κρατάμε από αυτή την ερώτηση. Όταν είστε έχουμε ένα κομμάτι το οποίο έχει χαρακτήρα, προσπαθούμε να το σετάρουμε, ώστε το look να μην θυμίζει πολύ, πώς την είπες την πολύ ωραία λέξη, στολή. Συνεχίζουμε παρακάτω. Αυτή η παντελόνα μπορεί να συνδυαστεί με αυτό το λευκό πουκάμισο για το γραφείο. Μαύρη παντελόνα, λευκό πουκάμισο. Εννοείται ότι μπορεί να συνδυαστεί για το γραφείο. Όμως εγώ θέλω, κορίτσια, σιγά σιγά να βλέπουμε και πράγματα τα οποία θα μας κάνουν τη διαφορά στο γραφείο. Να μην είμαστε τόσο προβλέψιμοι. Να μην είμαστε τόσο προβλέψιμοι. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει ένα παντελόνι που το έχουμε δείξει και λέγεται Jeep Kilot. Αχα. Λοιπόν, πάμε πίσω στην εκεί τουλάπα το πας, μας. Λοιπόν, το πάω το λοιπόν θέμα. Εκεί σιγά σιγά το θέμα. Δεν θα σου πω να πάρεις και πουκάμισο και παντελόνι. Θα σου πω να πάρεις μόνο παντελόνι και θα είναι η Jeep Kilot. Τι εννοούμε, Τατιάνα, όταν λέμε Jeep Kilot? Είναι κάτι ανάμεσα σε παντελόνι και σε Είναι κάτι ανάμεσα σε παντελόνι και σε φούστα που μπορεί να πάει στο... Είχα βάλει μία Jeep Kilot. Το έχω βάλει στο Instagram. Γράψε Jeep Kilot. Και μου λέγανε, κιλότα έγραψες από κάτω σχόλιο. Είναι γαλλικά, γαλλικά είναι αυτά. Λοιπόν, οπότε παίρνεις μία Jeep Kilot, τη βρίσκεις παντού, σε διάφορα χρώματα, ναι, και παίζεις με το λευκό σου πουκάμισο και βάζεις από κάτω διάφορες επιλογές. Λοιπόν, μία ωραία εκδοχή είναι να μην σετάρετε το παπούτσι με την τσάντα. Μπορείτε δηλαδή να παίξετε λευκό πουκάμισο, μαύρη Jeep Kilot. Και προσέξτε τώρα τι θα κάνει τη διαφορά. Η τσάντα, η οποία δεν την περιμένεις όταν την σετάρεις. Όχι, κόκκινη θα βάζα εγώ. Λοιπόν, λέω την κόκκινη όχι θα πιάσει. Την κόκκινη, όχι, όχι και την έβαλε την κίτρινη. Και θα τώρα βάλουμε την κίτρινη. Την και θα πάμε στο γραφείο και οι άλλες θα σκάσουν από τη ζήλια τους. Γιατί θα λέγανε θα κρατήσει την κόκκινη. Μετά μια άλλη εκδοχή, Τατιάνα. Εκείνη την τσάντα που έχουμε τέρμα. Αυτή είναι εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Δείτε λίγο. Τι ωραία που είναι αυτή. Λοιπόν, λευκό πουκάμισο, Jeep Kilot. Και πες μου τι παπούτσι θα βάλεις από κάτω. Αυτό θα βάζω εγώ. Λάθος. Λάθος. Να δείξουμε το λάθος, παρακαλώ. Καλά, λάθος, κορίτσια, μην τρελαθούμε. Είναι πάρα πολύ ωραία. Κάτσε, έχω δεύτερα. Δεύτερη ευκαιρία. Αυτό, το χαίρομαι. Όχι, να πάμε εκεί, εκεί. Λοιπόν, δείτε τώρα, δείτε, αναβαθμίζετε όλο το look, διότι το παπούτσι με την τσάντα κάνουν τη διαφορά. Δεν είναι προβλέψιμος συνδυασμός. Και έτσι πας στο γραφείο και έχεις μια ωραία εμφάνιση. Παίρνοντας μόνο μία Jeep Kilot. Μάλιστα. Συνεχίζουμε. Άλλη ερώτηση. Για τις απογευματινές μου βόλτες, πιστεύεις ότι είναι καλύτερα να φορέσω αυτό το αμάνικο τζάκετ ή αυτή την καμπαρτίνα? Αμάνικο λευκό τζάκετ. Χαμός. Και ένα μπουφανάκι το οποίο εγώ το λέω παρκά, δεν το λέω καπαρτινάκι.
Παρκάνα, λέμε και τι είναι, είναι αυτά τα μπουφανάκια τα οποία είναι ρηχτά, έχουν κουκούλα, μπορεί να θυμίζουν λίγο αγόρι, ότι τα φοράνε τα αγόρια και μερικές φορές έχουν και λίγο λαστιχάκι στη μέση. Λοιπόν, Τατιάνα, τι λες εσύ για τις αποκαιρματικές βόλτες? Εγώ λέω ότι όλο το χρόνο πέρυσι, μη σου πω και πρόπερσι, με έχεις πρίξει με το παρκά. Είχες πάθει αιμονή, παρκά αιμονή. Ξέρεις συνεχίζεται γιατί η παρκά αιμονή, ναι, σου? Συνεχίζεται η παρκά αιμονή, γιατί είναι ένα κομμάτι το οποίο πραγματικά, έχω στείλει και φωτογραφίες, μπορούμε σιγά σιγά να βλέπουμε κάποιες. Είναι ένα κομμάτι, Τατιάνα, το οποίο πραγματικά βολεύει πάρα πολύ, γιατί είναι ένα χρώμα. Θα το πάρεις ή μπες ή χακί, θα το βάλεις πάνω από μπλε το παίρνεις. Και μπλε το παίρνεις, ναι. Και έχει το... Να, βλέπουμε, κοίτα, Τατιάνα, τι ωραίες φωτογραφίες, με σκουφάκια, με μποτάκια, με σκίνι παντελονάκια, με δετά φλάτ παπουτσάκια. Το κάνεις πάρα πολλές εμφανίσεις και έχει και αυτό το μαγικό μήκος για τις κοπέλες που έχουν κάποιο θέμα εδώ στην περιφέρεια. Ναι, αλλά για τις κοντούλες δεν είναι καθόλου ωραίο. Κοίτα, έχει διάφορα μήκη. Όχι, όχι, όχι. Θέλει πιο κοντούλη. Έχει λίγο πιο κοντούλα. Θα βρείτε αυτό που σας ταιριάζει. Μπορείτε να πάρετε αυτή η κοπελίτσα, ας πούμε, φορά λίγο πιο κοντό. Με γαλότσες, με μαρινιέρες. Είναι ένα κομμάτι που πάει με όλα, νομίζω. Και θα πρέπει να το αγοράσετε, θα το βρείτε και αυτό παντού, γιατί θα σας δείχνει έτσι ότι έχετε και ένα stylish αποτέλεσμα στον ντύσιμό σας. Οπότε όχι το αμάνικο, πάμε στο παρκά. Στο παρκά. Αγαπημένο παρκά. Μα έχουμε μάθει πια αυτά τα αμάνικα που λατρεύουμε, τα παίρνουμε γιατί είναι εύκολα και τα παίρνουμε και στα παιδιά μας και τα φοράμε και εμείς όλοι οι και στον άντρα μας. Δεν μπορούμε και κυκλοφορούμε να με ένα τέτοιο αμάνικο χειμώνα καλοκαίρι. Το Σουζίνι λέει όχι, μόνο στις εκδρομές στο βουνό. Το έχω μάθει πια το έργο. Πάει το αμάνικο που πάρνω. Το έχω βάλει στο πατάρι για την εκδρομή στον Παρνασσό. Και έχουμε άλλη ερώτηση. Μία τελευταία. Για να δούμε τι μας ρωτάνε. Αυτή την ασπρόμαυρη τσάντα, μπορώ να τη συνδυάσω με αυτό το καρό που κάμισο ή πρέπει να φορέσω αποκλειστικά μονόχρωμο? Λοιπόν, Τατιάνα, μάθημα. Έχουμε δύο κομμάτια. Ναι. Το ένα έχει χαρακτήρα pop. Ποιο από τα δύο πιστεύεις ότι έχει pop χαρακτήρα? Η τσάντα με τα στραβιά. Πάρα πολύ σωστά. Και έχουμε και ένα άλλο το οποίο έχει χαρακτήρα λίγο πιο casual, που είναι όπως καταλαβαίνουμε το πουκάμισο. Ακριβώς. Γενικά εμείς λέμε ότι συνδυάζουμε διαφορετικά πριν μεταξύ τους, κάνουμε παιχνίδια, αλλά υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Κάποιοι κανόνες που σιγά σιγά θα τους μάθουμε. Λοιπόν, είναι απλό. Καταρχήν, όπως το βλέπουμε, αυτό δεν είναι ωραίο. Όχι. Δεν είναι ωραίο, δεν ταιριάζουν και τα χρώματα. Όχι. Η κοπέλα είναι νεαρή, οπότε εγώ θα της πρότεινα να κρατήσει την τσάντα της. Θα της δείξω δύο εκδοχές. Δες τώρα. Λοιπόν, θα κρατήσει την τσαντούλα της με ένα σορτσάκι. Πόσο μου αρέσει αυτό, πόσο γλυκούλι είναι. Θα βάλει το σορτσάκι της, θα βάλει αυτό το πολύ ωραίο έτσι μπλουζάκι, θα κρατήσει την πολύ ωραία pop τσαντούλα. Από κάτω μπορεί να βάλει δετά παπουτσάκια, να βάλει ένα μποτάκι ό,τι θέλει. Μπορεί να βάλει και λίγο κόκκινο, να έχει δηλαδή άσπρο μαύρο όλο το σύνολο και ένα ωραίο κόκκινο παπουτσάκι. Η μία εκδοχή είναι αυτή. Η άλλη εκδοχή είναι να κάνει λίγο δύο φορεματάκια που μπορεί να ταιριάξει με αυτό της το τσαντάκι. Αυτό, ένα κόκκινο μαζί με το τσαντάκι της και αυτό που κάνει λίγο πιο γκέρλι πάλι μαζί με το τσαντάκι της. Όχι όμως με το καρό. Μας. Σου δείξαμε πολλές εκδοχές. Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγώ σας για ευχαριστώ. Ένα ακόμα στυλιστικό, διαφωτιστικό μάθημα. Και πάω εγώ στο δώρο, πάω στο ψυγείο. Γιατί μετά, φίλες και φίλοι, θα έχουμε τη θεά, την εκρηκτική, τη σεξι, την υπέροχη, την τρομερή κοντά μας, Κατερίνα Στικούδη. Παρακαλώ πολύ. Αλλά πρώτα. Πρώτα 14-5-5-5, 14-5-5-5. Πρώτα έχουμε θεϊκό συγκλου... Παραγία μου! Πάχα για να είναι φρέσκα τα λεφτά. Πάχα να είναι φρέσκα. Ότι, χωράει, ότι χωράμε στο ψυγείο να διαφημίσουμε. Αχ, μου φύγει η ψυχή, Παναγία μου! Εγώ είμαι τα φτιάχνω, εγώ. Πώς μπήκες, παιδί μου, στο ψυγείο και βάριζες. Είπα και εγώ δεν ήξερα να κάνω. Σε ενέπνευσα πριν που έλεγα ότι είναι δωμάτιο και όχι ναι, ντουλάπα. Να δω αν χωράω ήθελα. Ήθελα να τα κρατήσω φρέσκα. Και είσαι και δύο μέτρα αγόρι. Όχι δύο μέτρα, 1,95. Συγγνώμη, αγάπη μου. Αυτά τα μπράτσα που χώρεσα στο ψυγείο. Κάναμε από πίσω μία τρύπα να χωρέσω. 14-5-5-5. Ένα συγκλονιστικό ψυγείο. Hitachi ντουλάπα. Το οποίο απ' έξω είναι κρυστάλλινο.
κρύσταλλο θεϊκό. Είναι τεράστιο, χώραγε και ο Μανίκας μέσα, όπως είδατε στο ψυγείο. Δεν αστείο. Ολόκληρος και ήταν και κλειστό το ψυγείο. Ναι, έσκασες. Πόση ώρα σου είναι μέσα? Δεν ξέρω. Παναγία μου, Χριστέ μου. Λοιπόν, δεν το κάνουμε ποτέ τα παιδιά στο σπίτι. Εγώ σκέφτομαι και τα μωράκατα. Αυτό ήταν μια πλάκα του Γιώργου που ήξερε ότι θα έρθω ποτέ στο σπίτι τα παιδιά. 14555, 10.000 ευρώ με τριτάκια το ψυγείο, διαφημίσεις! Τώρα τι να σας τα λέω. Η καλεσμένη μου έρχεται, βγάλαμε τη φωτογραφία, μας κάναμε τα διαφορά μας. Μου λέει, σου πάει πολύ το ξανθό. Την κοιτάω, της λέω, εσύ κοτσάκι μου. Και με ξυρισμένο το κεφάλι να είσαι, πάλι θάνατος θα είσαι. Δεν υπάρχει αυτό που βλέπω απέναντι. Γιατί είναι η μη... Όχι, είπα, λέω. Θα πω καμιά μέρα χωρίς μαλλιά και μετά θα λες τι της είπα. Παναγία μου! Χριστέ μου, τι κάνεις? Χριστέ μου, Χριστέ μου. Καλά. Θέλω να κάνεις ένα γύρο πρώτα. Ένα το γύρο του κόσμου που λένε και οι άντρες που θα κάνω. Κάνε ένα γύρο. Εντάξει, γιατί λοιπόν, λίγο να συνέλθουμε. Θα κάνω ένα στρατιωτικό γύρο. Παρακαλώ λίγο αυτό που βλέπουμε. Λίγο έτσι, να το... Ξέρετε, χρειάζεται λίγο και να το συνειδητοποιήσουμε αυτό που βλέπουμε. Λίγο μερικά δευτερόλεπτα. Είμαι με τα στρατιωτικά μου, όπως βλέπεις, έτσι. Δηλαδή, έχω έρθει για μάχη. Είμαι μάχημη σήμερα. Είσαι μάχημη. Ναι, πάντα, είσαι, πάντα είσαι μάχημη. Πάντα. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Είπαμε σήμερα να ξεκινήσουμε αντίστροφα. Γιατί, επειδή όπως ξέρεις, φέτος δεν είμαι μόνη μου. Μου λένε τα αγόρια της εκπομπής. Ναι. Σε παρακαλώ, μην την πάρεις για συνέντευξη κατευθείαν την Κατερίνα Τσικούδη. Γίνεται να κάνει και κάτι για μας. Για να δούμε. Και είπαμε να σε καθίσουμε εδώ. Να με καθίσεις. Εδώ. Και να παίξουμε το ραντεβού στα τυφλά. Ναι, το έχεις παίξει ποτέ πραγματικά το ραντεβού στα τυφλά. Στην κυριολεξία όμως. Στην κυριολεξία, δηλαδή... ας πούμε, να βγω blind date. Ναι. Όχι. Όχι, ναι, είναι λίγο αόριστο λίγο που είναι πάω. Είναι πολύ αόριστο. Είναι, είναι. Ναι, αλλά όλο αυτό, ξέρεις, ο τείχος εμένα αυτός και απαντήσει με εξιτάρει στα παιχνίδια. Δεν ξέρω γιατί. Ναι. Έχει ένα... Ανακαλύπτεις τον εαυτό σου, βρε παιδί μου. Είναι ένα φλερτ που είναι, βρε παιδί μου, όπως είναι στο Facebook, που δεν τον βλέπεις τον άλλον. Και... Είναι σαν να σου το γράφει και να απαντάς λίγο πιο ελεύθερα, λίγο πιο λίγο σεξι. Λίγο μυστηριώδες όλο αυτό. Ένα ναι, τέτοιο. Ναι, υπάρχει ένα μυστήριο. Λοιπόν, υπάρχει. Έχουμε εδώ πέρα ερωτήσεις. Όποια σ' αρέσει την κάνεις, λες και αυτές που εσένα έχεις από το μυαλό σου. Λοιπόν, για να δούμε ποιος από τους τρεις που κρύβονται πίσω από τον τοίχο μπορεί να εκπληρώσει τη φαντασίωσή σου για τον τέλειο άντρα. Ναι. Ο τέλειος άντρας, ο άντρας, ο σωστός. Λοιπόν, σου αρέσω, αλλά η μαμά σου δεν με συμπαθεί. Oh. Τι κάνεις? Για να απαντήσει ο Δημήτρης. Θα έχουμε πέσει και στο... Άμα μου αρέσεις εμένα... Άμα... Αν μου αρέσεις εμένα, η μαμά μου να κοιτάξει τη ζωούλα της. Καλά, καλά, άστε σε αυτές τις δηλώσεις. Σε ξέρουμε τι μαμάκιας είσαι. Έλα, αυτό είναι η ατιμία που κάνετε, είναι σωστό. Έλα, έλα. Στα τυφλά είπαμε. Στα τυφλά είπαμε, μην κάνετε τέτοια πράγματα. Λοιπόν, για πάμε στον επόμενο. George. Εγώ. Στέλνω τη μαμά σου ένα ωραιότατο ταξίδι. Όσο πιο μακριά γίνεται, αν χρειαστεί μπορούμε να την πάμε και σε κανένα γιατρό να δούμε. Γιατί. Πέρα από την πλάκα πάντως, όλες οι μαμάδες, οι πρώην μαμά πεθερούλες ας πούμε με συμπαθούσαν. Βέβαια υπάρχει και μία εξαίρεση στον κανόνα, αλλά okay, που τον επιβεβαιώνει. Με τις μαμάδες, τις πεθερούλες τα πάω πάρα πολύ καλά, οπότε δεν υπήρχε περίπτωση να μην με συμπαθήσει. Γλυφτράκι της πεθεράς. Ναι. Βέβαια το θέμα είναι εμένα να συμπαθήσει η μαμά του. Και όχι η δικιά μου, απάντησε, αυτόν. Ναι. Αλλά... απάντησε με το δικό του τρόπο. Δεν πειράζει, όχι, το κατάλαβα. Με τις μανούλες τα πηγαίνουμε καλά. Αυτό είναι καλό. Ο άλλος Γιώργος, παρακαλώ. Επειδή εγώ είμαι ανεξάρτητος και δεν είμαι μαμάκιας και να είμαι συνέχεια και να ζητάω τη γνώμη της, θα κάνουμε ραντεβού να σε γνωρίσει και αν εγκρίνει, συνεχίζω. Α, έτσι. Δεν έχεις καμιά ελπίδα. Να το ξέρεις. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη ερώτηση.
Στο δεύτερο ραντεβού θα με άφηνες να σε γνωρίσω στις φίλες μου ή θα σε έπνιγε λίγο, θα σε πίεζε όλο αυτό. Με την παρέα, γυναικοπαρέα από πάνω σου εκεί λίγο, θα ένιωθες άνετα. Δημήτρη μου. Το πρόβλημα θα ήταν αν θα άντεχαν οι φίλες σου να μην με έχουν εκείνες και να είμαι μόνο δίπλα σου. Σιγά τον κόμενο. Ναι. Όχι, δεν είπα για σένα. Έχεις αυτοπεποίθηση και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Καταλαβαίνεις. Σου λέει τώρα θα κοίταγα μόνο τα μάτια σου. Ωραία ακούγεται αυτό. Ναι. Στάρουμε λίγο να μας έχουν λίγο έτσι. Σαφώς. Ο Γιώργος. Εγώ θα ήθελα να γνωρίσω τις φίλες σου σίγουρα, αλλά όχι την κολλητή σου από το πρώτο ραντεβού. Την κολλητή σου θα ήθελα να τη γνωρίσω μετά από το πέμπτο, έκτο ραντεβού. Γιατί? Γιατί οι κολλητές συνήθως είναι πολύ, ρε παιδί μου, επικριτικές και πάντα λένε το ανάποδο από αυτό που αισθάνεσαι εσύ. Για να σε προστατεύσουν. Οπότε θα ήθελα τις φίλες ένα γενικό να περάσουμε καλά και μετά από το πέμπτο ραντεβού θα ήμασταν μια χαρά και με την κολλητή. Μάλιστα, όχι. Θέλει να πει σε μένα πρώτα καλά. Ναι. Έχει μια βάση. Έχεις, το παίρνεις θετικά. Ναι, το παίρνω έτσι, μέτρια, θετικά. Εντάξει, σου λέει θέλω να πει στον άνθρωπο ενδιαφέρομαι. Τώρα το περιβάλλον του λίγο πιο μετά. Ο Γιώργος. Θα τσεκάρω αν οι φίλες είναι ωραίες και άμα με απορρίψεις εσύ να ξέρω με ποια θα βγω ραντεβού μετά. Έφαγες και αγόρι μου με αυτή την απάντηση κατευθείαν. Ακού και να βγει και με τις φίλες μας. Ζωμαρά. Τι να σου πω τώρα, θα φταίνε και οι δυο. Πάντα φταίνε δύο. Α, και αυτές τις ξεμαλιάζουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, έχει μπάλα στην τηλεόραση και εγώ περνάω από μπροστά σου με σεξι εσώρουχα. Απαπα. Την κλείνεις ή συνεχίζεις και χαζεύεις εκεί την μπάλα. Και άντε να μην πω να την κλείσει. Να το πω και λίγο έτσι αλλιώς. Να σου πάρω έτσι λίγο το ενδιαφέρον, παιδί μου. Να κλέψω ένα βλέφαρο από σένα. Ήμπα. Είσαι τυχερή. Είμαι το όνειρο κάθε γυναίκας. Δεν βλέπω ποδόσφαιρο. Εγώ βλέπω όμως. Και NFL κιόλας, αμερικάνικο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάλι ατύχησες, Δημητράκη, δεν πειράζει. Εγώ... Καλή προσπάθεια. Εγώ θα έκλεινα την μπάλα για να δω τις μπάλες. Γιατί... Συγγνώμη ρε παιδιά, πλεονέκτης είμαι, δεν είμαι τρελός. Μπάλες. Ναι, σαφώς. Δώστε μπάλα στο λαό. Εντάξει. Πρόστιχος. Πολύ. Τελικά δεν ξέρουμε τι θέλουμε. Το όμως. Θέλουμε τελικά νομίζω ότι τίποτα δεν μας αρέσει. Όχι, παιδί μου, το θέλουμε υπόγεια πρόστιχο. Όχι υπόγεια να μας το πει και στη Μούρη. Το μόνο να δει τις μπάλες. Ο Γιώργος. Με μια τέτοια εθέρια ύπαρξη θα σε κοιτούσα στα μάτια και θα έλεγα. Κανένα κρυμωρί! Πήγε κανένα γκολ. Και εγώ ξέρεις τι θα έκανα μετά το μωρί. Άμα φοράκω μια παντόφλα. Όχι. Είναι καλεσμένη, κάτσε κάτω. Λοιπόν, δεν τα πήγανε πολύ καλά σε αυτή την ερώτηση, αλήθεια είναι. Αν εγώ έβγαινα μαζί σου και δεν μου άρεσες αρχικά, θα επέμενες, θα προσπαθούσες, θα με κυνηγούσες. Τι θέλουμε να πούμε εδώ. Κατερίνα, είσαι πολύ ωραία γυναίκα, αλλά άμα δεν με θέλεις μία, δεν σε θέλω 10, που κάνει και ρήμα. Το παίζει και γιο, τρομάρα σου. Γιο. Ναι. Άστο να ακούσουμε τα υπόλοιπα και θα τους γιώσουμε στο τέλος. Ο Γιώργος. Εγώ θα επέμενα μέχρι το σημείο που δεν θα σε προσέβαλε. Μετά, και δεν θα γινόμουν ασφιχτικός, επειδή μου να αισθανόσουν εσύ ότι χάνεις την ελευθερία σου με το συνεχές πέσιμο το δικό μου. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα αρχίζαμε το chatting, ας πούμε, και μετά μπορεί ίσως να ήθελες εσύ να ξαναβγούμε. Καλά στην πιάτσα, ρε τζιπάπ. Κλαίρο. Θέλουμε πιο... Είδες που σου λέω ότι τίποτα δεν μας αρέσει. Εμείς μοιάζουμε κιόλας. Καλά, είμαστε λίγο πιο... σχεδόν ίδιες, νομίζω. Θέλουμε ένα... Για πάμε στο τρίτο. Μια βαρβατήλα. Ναι. Το τρίτο τι έχει να απαντήσει. Δεν θα σου άρεσα, είσαι κακόγουστη. Τέλος. Με κακόγουστες δεν βγαίνω εγώ απ' έξω. Η αλήθεια είναι ότι πιστεύω ότι ένας άντρας όταν νιώσει ότι είναι το άλλο του μισό η άλλη γυναίκα, πρέπει να την κυνηγήσει όσο δεν πάει. Έτσι, μπράβο. Αυτό θέλουμε. Να κυνήσει γη και ουρανό, να χτυπάει πόρτες, κουδούνια, δώρα, αυτά, χαμός, να διεκδικήσει αυτόν που αγαπά. Κοντζάμ, άντρες, δεν έχετε μάθει ότι το όχι μας δεν είναι ποτέ όχι. Λέμε όχι, αλλά στην ουσία αρχικά εννοούμε ναι. Ή μπορεί να εννοούμε και ίσως. Τι είναι αυτό, άμα δεν με θέλεις, μία δεν σε θέλω 10, ο άλλος, δεν θα επιμείνω. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Πάμε στο επόμενο.
Λοιπόν, τι θα έκανες για να με εκπλήξεις και να με γοητέψεις αν σου έδινα την ευκαιρία για το πρώτο μας ραντεβού. Να. Στο πρώτο ραντεβού. Θα σου άφηνα να καταλάβεις ότι θα πάμε κάπου πάρα πολύ χαλαρά και ήρεμα και όταν θα ήσουν έτοιμοι να βγεις, να σου χτυπήσεις το κουδούνι, θα σε περίμενε κάτω μια λιμουζινάρα, θα σε έβαζα μέσα στα καλύτερα και θα φεύγαμε ένα τριήμερο εκεί που δεν φαντάζεσαι. Πολλές ταινίες βλέπεις. Αρκεί να χαπληρωθεί. Ταξιδάκι. Ωραίο. Καλό. Καλό. Γενικά μου αρέσουν οι εκπλήξεις. Ωραίο. Συμφωνώ. Προσπαθεί. Ο Γιώργος. Εγώ θα σου έλεγα την αλήθεια. Θα σου έλεγα ότι πριν το πρώτο ραντεβού κοιτάχτηκα 100 φορές τον καθρέφτη. Από τις 100 φορές 150 χαμογέλαγα και έλεγα «Χριστέ μου, με τι γυναικάρα θα βγεις». Μετά θα σου έλεγα ότι άλλαξα και 10-15 ρούχα για να είμαι ωραίος, να σε εντυπωσιάσω. Ότι είχα κάνει 15.000 σχέδια για το τι θα κάνουμε και είχα πολλά πράγματα στο μυαλό μου να κάνουμε. Και τελικά μόλις σε είδα τα ξέχασα όλα. Οπότε ανέβα στη Βέσπα και πάμε Death Disco όπου γουστάρεις. Disco. Έχω την εντύπωση. Death Disco, ρε παιδιά. Έχω την εντύπωση ότι κοιτάζεις τον καθρέφτη περισσότερο από μένα. Σε αυτή την περίπτωση. Έχω την εντύπωση ότι θα σου παίρνει περισσότερο χρόνο να ετοιμαστείς από ότι εγώ. Κάτι θέλει να πει. Δύσκολα. Ναι. Δύσκολα. Ο επόμενος που θα. Είμαστε πηγαίνει λίγο κακές. Την αλήθεια μας λέει. Όχι. Υπάρχει ένας συγκεκριμένος τρόπος που φλερτάρεις μία γυναίκα. Γυναίκα τώρα, εντάξει, δεν μιλάμε μια απλή γυναίκα. Μιλάμε μία γυναίκα. Στρατιώτης. Γυναίκα. Για πάμε να δούμε και τον Γιώργο. Έχεις κερδίσει το λαχείο. Έχεις την τύχη να βγεις με το μανίκα και θες καλό. Τι αχάριστες είναι αυτές οι γυναίκες. Ψωνάκι. Πιστεύω πολύ στον εαυτό του. Είναι ωραίο να έχει αυτοπεποίθηση. Απλά μερικές φορές νομίζω ότι δεν πρέπει να το λες πολύ. Ναι. Άρα με τη λιμουζίνα αυτό θα είμαι ωραίος και. Ταξίδι με τη λιμουζίνα θα πηγαίναμε μάλλον. Η αλήθεια είναι ότι και με ένα σμαρτάκι να ερχόταν δεν είχα πρόβλημα. Ναι. Δηλαδή αλλά δεν κολλάμε στη λιμουζίνα σαν grand glamour. Και το έχεις αποδείξει. Ναι. Βάσε καλό σου στη κούδη. Είναι η αλήθεια. Ναι. Ναι. Αλλά μη σου πω ότι προτιμάς και τα σμαρτάκια στην κούδη. Μη σου πω, ναι. Μη σου πω. Αλλά θεωρώ ότι σαν από τις τρεις απαντήσεις που πήραμε, η πρώτη ήταν πιο. Να δώσει. Ναι. Ναι, είχε ένα. Είχε ένα κάτι. Όνειρο. Ένα κάτι. Λοιπόν, τι να ρωτήσω τώρα. Μαθαίνεις ότι η σύντροφος του κολλητού σου τον απατά. Θα του το πεις ή όχι, για να μην το στεναχωρήσεις. Τώρα εδώ είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι. Αν είχα αποδείξεις, θα του το έλεγα. Αν δεν είχα, θα έψαχνα να βρω για να το πω. Μάλιστα. Εγώ είμαι όχι, έχεις αποδείξεις. Ναι, έχεις. Το ξέρεις. Το ναι. Έχεις δει να γίνεται. Όχι, όχι. Αποδείξεις. Να το έχω δει, να είναι μπροστά στα μάτια μου, να ξέρω να έχω κάτι να του πω, ρε παιδί μου, ότι όντως συμβαίνει. Άρα το λες. Ναι, φυσικά. Ο Γιώργος. Εγώ δεν του το λέω, είναι όχι, όχι, όχι. Και αυτό είναι η απόδειξη αγάπης, είναι να μην το πεις στον κολλητό σου. Πιάνεις όμως τη σύντροφό του και την ξεμαλιάζεις. Σε περίπτωση που δεν το χωρίσεις ή συνεχίζεις να το επαναλαμβάνεις αυτό, σου έχω κόψει τον καρύτσαυλο. Ο κολλητός μου είναι κολλητός μου. Τέλος. Μετά βρίσκεις τον περλάσιο. Μ' αρέσει αυτό όμως. Που δεν πήγε. Δηλαδή, από τη μία λες να το πεις. Έντι. Ποιανού είναι αυτό το σκυλί, φέρτε το μας εδώ. Έντι. Ποιανού είναι αυτό ο Έντι, έλα εδώ. Ποιανού είναι. Ποιανού είναι καλέ, δικό σου είναι. Έλα εδώ, έλα εδώ. Όχι, και εσύ να έρθεις. Και εσύ να έρθεις. Έλα εδώ, Στέφανε Βασιλάκη, έλα εδώ με το σκυλί σου. Χανούλη. Λοιπόν, η δεύτερη σου άρεσε η απάντηση, γιατί πας κατευθείαν. Μου άρεσε που πήγε κατευθείαν στην τύπησα να τη πει μαζέψου. Ναι. Ο επόμενος, ο Γιώργος, ο επόμενος τι έχει να πει. Η αντρική φιλία και η αντρική δεσμή ανάμεσα σε δύο άτομα είναι πολύ σημαντική για εμάς τους άντρες. Η κοπέλα θα είναι όμορφη. Η φίλη θα είναι όμορφη. Θα την απειλούσα και της έλεγα αν δεν μου δώσεις ένα φυλάκι θα του τα πω όλα. Βλάκας. Έξαλλης έκανε τώρα. Ξενέρωσες πολύ. Δεν θες. Δεν θες καθόλου. Όχι. Μάλιστα. Όχι. Νομίζω πως έχουμε τελειώσει. Έχουμε τελειώσει. Άρα θα ήθελα να μου πεις από τις απαντήσεις που πήρες από τους τρεις. Στον πρώτο γέρνο. Στον πρώτο γέρνο. Γέρνο λοιπόν.
Πες μου έτσι δύο λόγια γιατί γέρνει στον πρώτο. Γέρνω στον πρώτο γιατί ο τρίτος την έχει παραδεί, νομίζει ότι είναι, δεν ξέρω κι εγώ ποιος. Ναι. Γενικά δεν τα πάω καλά με τους ανθρώπους που το νιώθουν λίγο παραπάνω από το κανονικό. Την έχει παραδεί ο τρίτος. Ναι, λίγο ταπεινά και σεμνά είναι. Ναι. 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 Πρέπει να έχει κάνει και λίγο modeling ο τρίτος. Να νιώθει δηλαδή να κοιτιέται και να βουστάρει δηλαδή, να λέει αυτό σου μάνα μου, τι ωραία παιδί που έκανε. Έχει ναρκισισμό δηλαδή. Ναι, ου. Ναι. Ο μεσαίος τι έχει. Χαϊμαλιά και τέτοια όλη την ώρα. Τι θα βάλω σήμερα αυτό το δαχτυλίδι. Θα φίλω ότι θα τα φιλήσω πιο πολύ από μένα νομίζω. Ο μεσαίος. Και ο ψηλότερος. Πώς. Και ο ψηλότερος. Τα Τατιάνα, μπορούμε να αλλάξουμε κοπέλα, ούτε εμάς μας αρέσει τελικά. Ούτε εμάς μας αρέσει. Έχουμε άλλη. Ο Μεσαίος, τι πώς τον περιγράφεις το Μεσαίο. Λίγο, όχι, αρκετά συμπαθή. Ναι. Αρκετά συμπαθή μου φαίνεται. Αλλά ο πρώτος εκεί να σε γνωρίσω να έρθω, να αυτό. Ο πρώτος έχει τη λιμουζίνα. Ο πρώτος έχει τη λιμουζίνα, γι' αυτό. Σ' αρέσει να υποκαλώσει. Φλόρι, σ' αρέσει. Φλόρι. Περάστε έτσι τώρα και μην μιλάτε και πάρα πολύ. Είσαι κακός. Αυτή είναι. Ο δεύτερος μου κάνει λίγο τσιγκουνάκι. Και εγώ τσιγκούνισα. Και επειδή έχω βέσπα και δεν έχω... Έχει σιωγκάκι όμως. Λοιπόν, μπορείτε να περάσετε παρακαλώ πολύ δύο... απορριφθέντες. Οι δύο απορριφθέντες. Και παρακαλώ πολύ να γίνει η αποκάλυψη της επιλογής. Παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν σας χάλασε καθόλου. Ό,τι βρήκα έπανα. Έχω ένα τέτοιο στο σπίτι. Θα κάνεις ζευγάρι. Θα κάνω δεύτερο. Γεια σου, Έλληνα. Αυτά είναι. Εντάξει, παιδιά, η Λίμου είναι έξω, ήδη να σας πω. Περιμένει στην Βρυτανιώτη στο Star. Μόλις τελειώσουμε τη συνέντευξη, ελπίζω να έχεις βάλει κάτι πρόκειρο μαζί σου, γιατί φεύγουμε. Πάμε όπου θες. Κατερίνα, άλλα έλεγε πριν, Δεν θέλω τέτοια. Άλλα έλεγε, δεν είναι θεωρούσε... Όχι. Κατερίνα μου θεωρούσε ότι δεν τον παίρνει, αγάπη μου, να κάνει ούτε μία ερώτηση. Α, στη Γλάστρα, δώστε του πίσω. Πάμε να δούμε το βίντεο. Βλέπουμε ήδη διαφημίσει. Πάμε να δούμε το βίντεο τη Κατερίνα, γιατί αρκετά νομίζω πρέπει να μείνουμε και λίγο μόνε μα. Παρακαλώ πολύ. Να πάμε να κάτσουμε να τα πούμε. Σε κάθε τη εμφάνιση προκαλεί πανικό. Το όνομα της ακούγεται για τα φετινά backstage του Dancing with the Stars μετά την περσινή επιτυχημένη της πορεία. Πόσα όμως δεν γνωρίζουμε και θέλουμε να μάθουμε για την Κατέρινα Στικούδη. Τι να σου πω για μας, σε λόγια δεν χωράς. Αγαπημένη της υπερήρωας, η Catwoman. Γι' αυτό και δεν προκαλεί καμία εντύπωση το γεγονός ότι όταν την πειράζουν, δείχνει τα νύχια της. Αν από την άλλη ο σκοπός είναι να τη δούμε να γουργουρίζει σαν γατούλα, το μυστικό είναι να πείσουμε τη μαμά της να φτιάξει γεμιστά. Μέχρι να πάψει να γυρίζει η γη. Η Κατερίνα δεν αποχωρίζεται στιγμή το κινητό της, ενώ κάθε φορά που βλέπει πτάμενα έντομα, περνάει απανωτές μίνι κρίσεις πανικού. Λατρεύει την Κρήτη, είναι το αγαπημένο της νησί, ενώ αρχίζει τα θαλάσσια μπάνια από πολύ νωρίς. Χόμπι της η γυμναστική και το ποδήλατο. Άλλωστε χρόνια τώρα διατηρεί αψεγάδια στο το κορμί της. Όταν είναι στεναχωρημένη, μια βόλτα με τις φίλες της φτιάχνει τη διάθεση. Ενώ όπως η ίδια έχει δηλώσει, αν μπορούσε να γνωρίσει από κοντά κάποιον διάσημο στάρ του Hollywood, δεν θα ήταν άλλος από τον Sean Penn. Το νέο της βίντεο κλιπ με τίτλο «Τατουάζ» γυρίστηκε στην Άξο. Και η Κατερίνα, όπως βλέπετε στα backstage, πέρασε αρκετά καλά. Πού γυρίστηκε το βίντεο κλιπ του? Στην Άξο, ήμασταν δύο μέρες μαζί με τον Γιάννη τον Παπαδάκο, σκηνοθέτη και φίλο μου, που έχουμε κάνει πάρα πολλές δουλειές μαζί. Πολύ όμορφο νησί, με πολύ ωραία μέρη, μας βοήθησε πάρα πολύ
στο μέρος, να κάνουμε αυτό ακριβώς που είχαμε φανταστεί, για να ταιριάζει και στο συγκεκριμένο τραγούδι, που είναι πολύ ιδιαίτερο σε σχέση με αυτά που κάνει μέχρι τώρα, πολύ διαφορετικό. Αυτό που αισθάνθηκα σε αυτό το καινούριο σου το κλιπ είναι ότι επειδή τα έχεις κάνει όλα και γενικώς υπερπαραγωγές από πλευράς εμφάνισης, εξτριμιές, είπατε τώρα τίποτα. Η νέα μας εξτριμιά είναι το τίποτα. Ένα λευκό περπάτημα στην άμμο. Άλλη. Το σκεφτήκατε λίγο έτσι. Ναι, έχει να κάνει και με, ξέρεις, και με τη δική μου τη διάθεση πάντα. Δηλαδή, πέρα από το τραγούδι, που αναλόγως τι κομμάτι έχεις, το οποίο είναι urban πάντα βέβαια, αλλά έχει πολλά στοιχεία rock, ας πούμε. Είναι κάτι πολύ πιο εναλλακτικό από ό,τι έχω κάνει μέχρι τώρα. Νομίζω ταιριάζει πάρα πολύ αυτό και το αισθανόμουν και εγώ ότι θέλω να κάνω κάτι πιο αέρινο, πιο απλό. Ξέρεις, είναι πολύ ωραίο να εκφράζεσαι και να σου ταιριάζει αυτό που κάνεις. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πρέπει να είναι και ωραία αίσθηση να γυρνά σε ένα τέτοιο μέρος στο βίντεο κλιπ. Δηλαδή, φαίνεσαι και πολύ ήρεμη, δηλαδή βγαίνει από μέσα σου όλο αυτό. Ναι, είναι και το τραγούδι που με εκφράζει πάρα πολύ. Είναι η στίχη του, είναι όλη η μουσική, τα πάντα. Είχες μια διάθεση αλλαγής πάντως. Είχες. Γιατί εσύ ήσουν η πρώτη που άνοιξες τον δρόμο του... πώς είναι τώρα η τάση, γιατί όλα τα κλιπ είναι, ξέρεις, booty clips. Ναι. Τα έχεις δει. Φυσικά. Έχουμε κάνει μελέτη. Αυτά που έκανε η Στικούδη πέρσι και πρόπερσι. Τώρα οι ξένες τα κάνουν φέτος, διότι φέτος η όλη τάση είναι ποπή, κούνημα, ποπού, είναι λίγο γενικότερα και στην Αμερική. Πίστια. Ναι, στην Αμερική είναι λίγο... Νομίζω ότι κάνουν λίγο ανταγωνισμό. Μπούντις. Μπούντις, ναι. Δηλαδή γίνεται, ας πούμε, και η J-Lo το τελευταίο της με την... Ναι. Την Dapper, τέλος πάντων. Ναι. Την Easy Glea. Είναι πάλι... Μπούντις. Ναι. Ποπή. Οπίστια. Οπίστια. Που όσο καλύτερα κουνιούνται, ο καθένας ανταγωνίζεται τον άλλον. Είναι μια μόδα στην Αμερική αυτή τη στιγμή που το κάνουν σχεδόν όλες. Και είναι η Nicki Minaj, ας πούμε, με το Anaconda. Και γίνει χαμός. Α, το Anaconda. Το οποίο εντωμεταξύ, παιδιά, αν αυτούς τους στίχους... Σε ελληνικά. Αν αυτούς, δηλαδή, αν έβγαινε ελληνικό τραγούδι, έβγαζες εσύ, Κατερινάκη μου, ένα ελληνικό τραγούδι που είχε το στίχο αυτού του ξένου τραγουδιού στα ελληνικά, ας πούμε, τα Ανακόντα. Που δεν υπάρχει. Δηλαδή, το τι καζούρα θα τρώγατε. Είναι η γλώσσα όμως. Το τι γέλιο θα έπεφτε. Ναι, το δεν τι χαμός. Δεν γίνεται. Είναι και θέμα γλώσσας. Τα αγγλικά ούτως ή άλλως ρέουν πιο πολύ και στο ραπ και τα λοιπά. Δηλαδή, η μας γλώσσα είναι λίγο πιο σκληρή. Είναι αυτά που λένε τα τραγούδια τους, παιδί μου. Εντάξει, είναι και βγάζω το ανακόντα μου, βγάζω το φίδι μου, το φίδι μου θέλει το... Σκέψου της Ριάννας με «Tonight I will let you be captain», «Σήμερα θα σε κάνω καπετάνιο», είναι λίγο, δεν πάει, άμα τα μεταφράσεις. Το «θα σε κάνω καπετάνιο» είναι μια χαρά μπροστά στο «βγάζω το ανακόντα μου» όταν βλέπω τα μπούντι σου. Εδώ γίνεται χαμός. Αν τα κάναμε εμείς εδώ, τα κάνανε εδώ τα κορίτσια μας, θα έχει γίνει. Εντάξει, εγώ έχει τύχει να κάνω, ας πούμε, τραγούδια ραπ και να έχω βγάλει στο ίντερνετ βέβαια. Και στο άλμπουμ που είχα κυκλοφορήσει στη γεύση της ζωής μου από το site σου, το Τιλάι. Ναι, ναι. Είχε μέσα ένα κομμάτι το οποίο λέγεται «Σε ενοχλώ» και έχει και βρυσίδια μέσα. Δηλαδή είναι κάτι που στη ραπ, τουλάχιστον μουσική, μπαίνουμε σε ρόλο. Αυτό πρέπει λίγο να καταλάβει ο κόσμος, ότι είναι ένας ρόλος. Άλλοτε θα είσαι λίγο πιο γλυκιά, τι να σου πω για μας, σε λόγια δεν χωράς, τατουάζ. Και άλλοτε θα είσαι και λίγο πιο, είναι το κάθε ξεχωριστό. Εντάξει, βέβαια θέλω να σου πω ότι ωραία είναι άξος. Πολύ ωραία. Ένα επόμενο βίντεο, booty video clip. Θέλω πολύ να κάνω πίσω σε με. Ένα τύπου dancing, ας πούμε, που είχαμε δει, τύπου βραβεία MAD. Ένα επόμενο μπούντι μας έχει λείψει λίγο. Ένα έτσι. Ξέρεις, τύπου κάτι, ανακόντα θέλω. Θέλω λίγο στικούδι τύπου ανακόντα. Θα σου πω κάτι. Ναι. Όταν βλέπω ότι, ας πούμε, μπορεί να κάνουμε κάποια πράγματα επιτευμένα, συνήθως δεν έχουν την ίδια ανταπόκριση όσο τα αθόρμητα. Σωστό. Ακόμα και στα βραβεία, ας πούμε, όλο αυτό που έγινε ήταν αθόρμητο. Είπα, θα το κάνω, το ένιωσα και το έκανα. Δεν έκατσα να τα ζυγίσω για οτιδήποτε άλλο να και πω. Και καλά έκανες, Κατερίνα. Καλά έκανες. 14-5-5-5, ένα ψυγείο υπερπαραγωγή, διφυλό, διπορτό, με καταψύξεις τεράστιες, ντουλάπα, κρυστάλλινο απ' έξω από τον κύριο Καρόνι, μαζί με 10 χιλιάρικα αυτή την Παρασκευή, το 10 χιλιάρο μεθαύριο, 14-5-5-5 και διαφημίσεις, αγαπητοί μου φίλοι. We'll be right back.
Στέφανε, Στέφανε. Ο Στέφανος ο Βασιλάκης εκεί με το σκυλί του. Στα... ναι, το καλύτερο του φίλο. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τρία πράγματα που έχεις ονειρευτεί να κάνεις και δεν τα έχεις κάνει ακόμα. Μ' αρέσει η ερώτησή σου πολύ. Και δεν ξέρω πώς θα ακουστεί η απάντησή μου. Θα σου πω το εξής, ότι δεν έχω αποθυμένα γενικά. Είχα την τύχη και την ευκαιρία από πάρα πολύ μικρή ηλικία, από τα 18 μου, να πειραματιστώ στην τηλεόραση, να δοκιμάσω διάφορα project, είτε αυτό ήταν το Mega Star, είτε ήταν Guinness, είτε show που είχα παρουσιάσει στα Playmate. Είχα τις ευκαιρίες μου μέχρι τα 23 να πειραματιστώ και να δω. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 5 χρόνια που ασχολούμαι ξεκάθαρα με το τραγούδι, έχω βρει πάρα πολύ τον εαυτό μου και έχω βρει αυτό που θέλω να κάνω, με εκφράζει και νιώθω ελεύθερη. Είναι πολύ σημαντικό να κάνεις μια δουλειά που να τη γουστάρεις, να τη νιώθεις και να σε εκφράζει. Η μουσική είναι τρόπος έκφρασης. Δεν είναι μόνο τα hits, δεν είναι μόνο το top 10, δεν είναι μόνο τα live, δεν είναι μόνο τα χρήματα που μπορεί να νομίζουν ότι τα υπέρογκα ποσά που πλέον δεν υπάρχουν, έτσι. Είναι και η μουσική, ότι μπορείς να λες πράγματα. Είσαι ερωτευμένος, μπορείς να το δείχνεις με ένα ωραίο βίντεο κλιπ, να είσαι δημιουργικός. Οπότε θα ήθελα να συνεχίσω να κάνω αυτό που κάνω τώρα. Και έχω και κάποια, έτσι, έχω κάποια πράγματα στο μυαλό μου που θα ήθελα να κάνω όσον αφορά την εικόνα και τα βίντεο κλιπ και τραγούδια τελείως διαφορετικά από ό,τι έχω κάνει μέχρι τώρα. Ήταν τα ΜΑΤ μια δικαίωση, υπό ποια έννοια ότι βγήκες, σάρωσες, συζητήθηκες πάρα πολύ και πάρα πολύ θετικά. Στην ουσία, εκείνη η βραδιά ήταν ήσουν εσύ και η Ελένη, εσείς οι δύο είσαστε, που έχει τόσους καλλιτέχνες και τόσα ονόματα. Εσείς οι δύο συζητηθήκατε πιο πολύ. Ήταν μια δικαίωση γιατί εσύ προσπαθείς χρόνια και με συνέπεια στο τραγούδι. Όταν πρώτο ξεκίνησες, έχει σταματήσει πια αυτό. Τα τελευταία δύο χρόνια έχει σταματήσει. Τελείως. Αλλά τελείως. Όταν πρώτο ξεκίνησες, αμφισβητήθηκες. Ήταν μια στιγμή δικαίωσης αυτό. Ήταν μια στιγμή, αν θες να το πεις δικαίωσης, ναι, εν μέρη. Όχι μόνο δικιά μου δικαίωση, αλλά και όλη τη ομάδα που δουλεύουμε μαζί. Όλοι μαζί και κάνουμε πράγματα. Γιατί όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, δεν είμαι μόνη μου σε όλο αυτό. Σίγουρα το γεγονός ότι συζητηθήκαμε, ότι άρεσε και ήταν ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα στο τέλος και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή με σταματούσαν όλοι και μου λέγανε τι ωραίο και αυτό. Τα θετικά σχόλια πάντα είναι καλά. Δεν το συζητώ. Ένιωσα ότι, ξέρεις, έχουμε κάνει ένα βήμα παραπάνω. Ακόμα, ας πούμε, και αυτοί που είναι πιο δύσπιστοι, θεωρώ ότι στην πορεία, όταν θέλουν και αφήνουν χώρο και στον άλλον, να τον δουν, να τον παρατηρήσουν, υπάρχει ελπίδα να αλλάξουν γνώμη. Απ' την άλλη, βέβαια, υπάρχουν και αυτοί που δεν θα αλλάξουν ποτέ. Δεν με ενοχλεί, να σου πω την αλήθεια. Εμένα αυτό είναι που με τρελαίνει, Τατιάνα μου. Αυτό με πορώνει. Αυτό με κάνει να γίνομαι ακόμα καλύτερη σε αυτό που κάνω. Δεν ξέρω, ίσως και, ξέρεις, όλο αυτό το πράγμα που υπήρχε στην αρχή, γιατί τώρα έχει καταλαγιάσει λίγο η κατάσταση και το έχουν δεχτεί εντάξει, πλέον. Τώρα πια δεν βλέπω. Ναι. Δηλαδή, τα τελευταία δύο χρόνια δεν έχω δει κάποιο σχόλιο αρνητικό. Ίσα-ίσα, κάθε φορά και στο dancing και μετά που βγήκες και έχει σταματήσει πλήρως όλο αυτό. Δηλαδή, έχει καταλαγιάσει. Κι εγώ, σαν άνθρωπος, ξέρεις. Βασικά, το έχεις κατακτήσει. Μέσα από αυτά νιώθω πολύ καλά. Δηλαδή, νιώθω ότι θέλω να βελτιώνομαι και να εξελίσσομαι όχι μόνο πάνω στον τομέα της δουλειάς, να τραγουδάω καλύτερα, να χορεύω καλύτερα, αλλά και σαν άνθρωπος, που είναι πολύ σημαντικό κι αυτό. Οριμάζεις, μεγαλώνεις. Yeah. Λοιπόν, θέλω να σηκωθούμε λίγο. Ναι. Γιατί θα ήθελα, επειδή μας έχει λείψει λίγο το μπούντι, να κάνουμε λίγο μπούντι. Να μας βάλουν μια ωραία μουσική. Τώρα δεν τους έχω προετοιμάσει κιόλας. Μάλιστα. Μια ωραία μουσική, έναν ακόντα, γιατί κοίταξε, ήρθες. Πώς σου βάλαμε ραντεβού αυτό, στα τυφλά. Μετά έδωσε συνέντευξη, είπαμε για όλα. Αλλά κοίταξε, έχουμε και ένα σύνδρομο στέρησης, ας πούμε, πόσο καιρό έχουμε να δούμε ένα μπούντι από τη Στικούδη. Ένα μικρό, έστω τόσο δά. Ένα ανακόντα, ένα μικρό ανακόντα, κάτι. Θα σου κάνω λάτι. Ναι, θέλω να κάνω λάτι. Που κάνω και μάθω. Δεν πάει. Το ανακόντα θέλω να μου κάνεις. Το δείξεις κιόλας. Πού είναι το μπούντι, πού είναι. Μπούντι θέλω. Όχι, θα κάνουμε όλα. Τι είναι αυτά. Πού είναι το μπούντι. Είναι καινούργια μόδα. Έλα, έλα, Κατερίνα. Έλα. Έλα.
καλά, παιδί. Κουνά καλά. Τι να κάνω, τόσο χορό έχω κάνει. Δεν το κουνά σαν και εσένα, αλλά λίγο να μην κουνήσω κι εγώ. Πρέπει να βάλει χορευτική ενότητα μέσα στο πρόγραμμα. Οπωσδήποτε. Εντάξει, το έχω σκεφτεί. Μου έχει περάσει από τη σιώνα Μανίκα. Τον έχουμε για χορευτή μπαλέτα. Να βγαίνει με τα κολάν, τα κολλητά. Ξέρεις αυτά τα. Αυτά. Αυτό, ναι, έτσι, καλό. Ναι. Τα έχεις δει αυτά τα κολάν που φοράνε στο κλασικό χορό. Ναι. Αναδεικνύουν το σώμα του άντρα μέχρι εκεί που δεν πάει. Ακριβώς. Και έχουμε πει να το δοκιμάσουμε. Ελάτε, κυρία Μανίκα, να συνοδεύσετε την κυρία Στικούδη. Παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί εγώ ολοκληρώνω και πάω. Κάνει μπαλέτο, υποτίθεται τώρα. Δεν κούνησες πολύ όμως. Θέλω μια χορευτική φιγούρα να συνοδεύσετε την κυρία Στικούδη. Φεύγω από τη μέση. Πάω στο δώρο. Θέλω να μου τη συνοδεύσεις με χορευτική φιγούρα. Περιμένω. Κοίτα πώς θα φύγουμε. Περίμενε. Είναι εύκολο. Είναι πολύ. Δεκατέσσερα πέντε πέντε. Ένα ψυγείο ντουλάπα που δεν υπάρχει αυτό το ψυγείο. Δεν υπάρχει αυτό το δίπορτο ψυγείο που χώρεσε και το Μανίκα μέσα. Αυτό εδώ. Κοιτάξτε κατάψυξη. Κοιτάξτε εδώ ψυγείο. Κοιτάξτε χωρητικότητα. Κοιτάξτε κρύσταλλα εδώ απ' έξω. Κοιτάξτε βρύσες. Αυτό είναι. 14, 5, 5, 5, 10.000 ευρώ μετρητά. Καλή σας επιτυχία, λατρεμένοι φίλοι! Και τώρα... Είμαστε έτοιμοι, διότι θα υποδεκτούμε σε λίγο μία σούπερ γιαγιά. Μία γιαγιά, ηρωίδα της ζωής, η οποία έχει μεγαλώσει 3 εγγόνια μόνη της, 3 υπέροχες εγγονές, 3 καταπληκτικές εγγονές που τη λατρεύουν, γιατί λόγω μιας ατυχίας στη ζωή έχασε την κόρη της, έφυγε και ο μπαμπάς των παιδιών και είναι μια γιαγιά. Α, αυτή είναι η γιαγιά. Πάμε να το δούμε. Η Εύα ήταν 5 ετών όταν έχασε τη μητέρα της. Η μεγάλη της αδερφή 13 και η μικρή 3. Οι τρεις αδερφές, λίγα χρόνια αργότερα, έχασαν και τον πατέρα τους. Η μαμά μου ήταν πολύ αγχώδης και έπαθε εγκεφαλικό έτσι στα ξαφνικά. Και ο παπάς μου από τη στεναχώρια του μάλλον, εγώ έτσι κατάλαβα, έτσι το πήρα στο μυαλό μου, μετά από 2-3 χρόνια έπαθε ανακοπή καρδιάς. Μέσα σε λίγα χρόνια έχασαν ό,τι πολυτιμότερο είχαν στη ζωή τους. Υπήρχε όμως μια γιαγιά βράχος που στάθηκε δίπλα τους σαν δεύτερη μάνα. Παρόλες τις δυσκολίες, εδώ και 12 χρόνια μεγαλώνει με αξιοπρέπεια και πολύ αγάπη τις όμορφες εγγονές της. Πάρα πολύ πληγώθηκα, πάρα πολύ υπέφερα, έκλαψα, αλλά τα παιδιά δεν ήθελαν να με βλέπουν να κλαίω. Ήθελαν να με βλέπουν ζωηρή και καλή γιαγιά. Η γιαγιά μου είναι όλη μου η ζωή, είναι τα πάντα για εμένα. Κάθε μέρα γενικά περνάμε πολύ όμορφα, είναι αξία. Οι μέρες στο σπίτι του στην Άνω Τούμπα της Θεσσαλονίκης περνούν όμορφα, με χαμόγελα, χαρά και αισιοδοξία. Είναι τόσο δεμένες οι τέσσερις τους που νιώθουν ευλογημένες που είναι καλά, παρόλο τις οικονομικές δυσκολίες. Η μιζέρια είναι... δεν μου αρέσει γενικά. Προσπαθώ να τα βλέπω όλα όμορφα, γιατί είναι όλα όμορφα. Τα κορίτσια σταμάτησαν τα φροντιστήρια αφού τα χρήματα που μπαίνουν κάθε μήνα στο σπίτι είναι ελάχιστα και δεν φτάνουν καν για το καθημερινό φαγητό τους. Πολύ δύσκολο τα βγάζω πέρα. Έρχεται μέρα που δεν έχω και ούτε ένα ευρώ. Αλλά δόξα τω Θεώ, ο Θεός είναι μεγάλος. Τα έχουμε κόψει όλα τα φροντιστήρια, διότι δεν έχουμε λεπτά. Η Εύα, η δεύτερη κόρη της οικογένειας, είναι μαθήτρια της τρίτης λυκείου και όνειρό της είναι να περάσει στη φιλοσοφική. Γι' αυτό ελπίζει σύντομα να βρουν χρήματα και να καταφέρει μαζί με τις αδερφές της να πραγματοποιήσουν όλα όσα επιθυμούν για το μέλλον τους. Καλώ στην κυρία Ζωγραφιά. Καλώ στο Ευάγγι που είναι μαζί μας. Ήρθατε με τη μία εγγονή, ναι. Μας ήρθατε από τη Θεσσαλονίκη. Ε. Ναι, μόνο με τη μία, γιατί η άλλη είναι στο σπίτι. Μας
Πόσα χρόνια θέλω να δώσω το λόγο περισσότερο στο Ευάκι. Να μην βασανίζω τώρα. Λοιπόν, η παιδιά μου λέει πριν στο βίντεο, μου λέει. Δόξα τω Θεώ, ευχαριστώ τον κόσμο που με βοήθησε πάρα πολύ. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και το χαμόγελο του παιδιού. Μου λέει η κυρία Ζωγραφιά, το κορίτσι να βάλει να μιλήσει πιο πολύ. Λοιπόν, Ευάκι, πόσα χρόνια σας μεγαλώνει εδώ αυτή η σούπερ γιαγιά μόνη της? Από όταν ήμουν 5 χρονών. Πω πω. Ναι. Βασικά ήταν πάντα μαζί μας, αλλά... Στην ουσία 12 χρόνια, από τότε που έφυγε η Μανούλα και 3 χρόνια μετά ο μπαμπάς, από φυσικά αιτία έφυγαν οι γονείς. Ναι. Δεν θέλω να μείνουμε καθόλου σε αυτό, γιατί είναι πολύ δύσκολο. Ειδικά για το Ευάκι, είναι δυσάρεστο. Η γιαγιά λοιπόν σας μεγαλώνει 12 χρόνια. Ναι, ναι. Ολομόναχη. Ναι. Η αδελφούλα σου η μικρή πόσο ήτανε? Ήτανε 2,5 τότε. Μωρό. Μωρό. Μωράκι. Και η μεγάλη σου αδελφή πόσο ήτανε? Ήτανε 13. 13. Ναι, ήτανε πάνω στην εφηβεία, ήτανε δύσκολο κι αυτό έτσι. Πολύ δύσκολο. Ναι, ήταν. Πώς σας μεγάλωσε η γιαγιά, πώς σταθήκατε? Νομίζω είσαστε 4 γυναίκες. Η γιαγιά και 3 κοριτσάκια. Γελούσαμε, Τατιάνα μου, γελούσαμε μέσα στο σπίτι. Έκανε το καραγκιόζι εγώ και γελούσαμε. Όλη την ώρα γελούσαμε. Αυτό πάλι, ήτανε, αυτό ναι, ήτανε το φάρμακο. Αυτό ήτανε, αυτό ήτανε. Και ο δόξα τω Θεώ που με βοήθησε ο κόσμος. Πάντως, κυρία Ζωγραφιά, φαντάζομαι τι εσείς είχατε μέσα, επειδή είπατε ότι γελούσαμε, είχατε μέσα τον πόνο και τον αφόρητο πόνο για το παιδί σας που είχε χαθεί, την κορούλα σας, τη μητέρα των παιδιών. Όμως έπρεπε να γελάτε. Έπρεπε να γελάω για τα εμπρέπεια αυτά. Τα μεγάλωσα, δόξα στον Θεό. Με χαρά στο σπίτι, ε! Α, ναι. Δεν μου λες, Ευάκη, βοηθάγατε η μία την άλλη από μικρές? Από μικρές πάντα βοηθούσαμε τη γιαγιά στο σπίτι, ξυπνούσαμε το πρωί, συμμαζεύαμε ό,τι μπορούσαμε, σφουγγαρίζαμε, σκουπίζαμε, για ψώνια, τα πάντα. Και η πιο μεγάλη σας η αδελφούλα που ήταν 13 τότε, φαντάζομαι ότι εκείνη ακόμη πιο πολύ ανέλαβε ευθύνες στην εφηβεία. Και φαντάζομαι ότι επειδή ξέρεις πολλές φορές τα παιδιά είναι μες στην κρίνια, όλα τους φταίνε, φαντάζομαι ότι εσείς όταν γυρνάγατε σπίτι στη γιαγιά, μάλλον τη φροντίζατε παρά τη γκρινιάζατε. Ναι. Γιατί στη δυσκολία οι άνθρωποι ενώνονται. Ναι, έτσι είναι. Και στηρίζουν ένα τον άλλον. Συγγνώμη, θα σας μιλήσω κι εγώ. Ναι. Λοιπόν, μια γειτόνισσά μου, επειδή αλλάζω σπίτι συνέχεια, δεν έχω χάσει τον κόσμο. Αλλά με είπανε ότι είμαι ήρωας. Ηρωίδα, μα κυρία Ζωγραφιά. Και με λέει ο γιος της. Λέει, ποια γιαγιά είναι αυτή? Η γιαγιά της Εύας. Φώναζα, Εύα, γρήγορα στο σπίτι. Και τρέχανε και τα τρία. Καταλαβαίνω επίσης, γιατί πας στο νυχτερινό σχολείο, δεν πας? Ναι, πάνω και πας νυχτερινό για να μπορείς να... Για να μπορώ να βοηθά το πρωί τη γιαγιά μου, να... Να βοηθάς τη γιαγιά, γιατί η γιαγιά τα τελευταία χρόνια έχει κάποια προβλήματα υγείας. Οπότε δεν μπορεί εύκολα η γιαγιά, άρα πήγες νυχτερινό για να βοηθήσεις με τη μικρότερη αδελφή σου. Τι τάξη πάει τώρα η μικρούλα? Η μικρούλα πάει πρώτη λυκείου. Α, μεγάλωσε κι αυτή. Ναι, εντάξει. Μακροκόριτσι έγινε κι εκείνη. Λίγο πολύ πρέπει να είσαστε πολύ δεμένες. Ναι, είμαστε. Πολύ. Οι τρεις σας. Ναι, είμαστε. Οι αδελφές. Ναι. Δηλαδή, στην ουσία, τρία κορίτσια που εκτός από τη γιαγιά έχετε η μία την άλλη για να στηρίζεστε. Το όνειρό σου ποιο είναι, αγάπη μου? Θέλω να περάσω φιλοσοφική φέτος. Αν και δεν μας βοηθάνε πολύ τα οικονομικά, αλλά θέλω να περάσω πραγματικά. Εσείς στην ουσία μεγαλώσατε με τη σύνταξη της γιαγιάς. Ναι. Δεν υπήρχαν άλλα εισοδήματα από μαμά, από μπαμπά, τίποτα? Δυστυχώς όχι. Δεν υπήρχε τίποτα. Κάτι μας δίνανε το κράτος, αλλά μας άκουψαν αυτά. Άρα εσύ μέχρι τώρα το έχεις καταφέρει μόνη σου, χωρίς βοήθεια? Με τις αδερφές μου ό,τι κάνουμε μαζί, ναι. Το σπίτι τουλάχιστον είναι δικό σου ή πληρώνετε και νίκη? Όχι. Νίκη πληρώνω. Νίκη για το σπίτι. Δυστυχώς. Τι μένει, μια ζωγραφιά μου, μα τι μένει, τίποτα δεν μένει. Όλα μας τα παίρνουν, όλα.
Τα πάντα. Λέω να βοηθήσουμε εμείς λίγο. Τι λέτε. Αν θέλετε. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα Εκτός πολύ. Εκτός από εμάς που απλά δημοσιοποιήσαμε το θέμα και Μάλιστα. κάναμε ένα θεματάκι Μάλιστα. έτσι για να το προβάλλουμε, Μάλιστα. υπάρχουν άνθρωποι με μεγάλη καρδιά εκεί έξω. Πολύ. Υπάρχουν συνάνθρωποι οι οποίοι έχουν μεγάλη καλά. Καρδιά και θέλουν πάρα πολύ να βοηθούν να. Και να είναι εκεί για εσάς. Να είναι καλά ο Θεός μαζί τους. Πάντα. Για πάμε στην αίθουσα σύνταξης, διότι έχουμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα, έχουμε πολύ μεγάλη ανταπόκριση και υπάρχουν άνθρωποι που λένε, βρε παιδί μου, αυτή η γιαγιά είναι δυνατή. Δεν πρέπει να έχει και εμάς στηρίγματα στον αγώνα που δίνει. Έλα, Γιώτα. Αλήθεια είναι αυτό, Τατιάνα. Είναι πραγματικά συγκινητική ανταπόκριση του κόσμου, των απλών πολιτών, των επαγγελματιών. Να σας πω ότι όση ώρα ξετυλίγετε την ιστορία, το τηλεφωνικό κέντρο δεν έχει σταματήσει να χτυπά. Άνθρωποι τηλεφωνούν και δίνουν τη δική τους προσφορά. Να αναφέρουμε ενδεικτικά κάποιες προσφορές. Υποτροφίες και για τα τρία κορίτσια προσφέρουν τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών ίσων του ομίλου Στρατηγάκη. Φροντιστηριακά μαθήματα. Πρώτον, όμιλο Στρατηγάκη προσφέρει υποτροφία για ξένη γλώσσα. Έχεις κάνει ποτέ ξένη γλώσσα, καρδούλα μου? Ναι, αλλά δεν την έχω τελειώσει. Δεν την έχεις τελειώσει γιατί δεν είχες τα χρήματα. Ναι, ναι. Οπότε τώρα μπορείς να πας δωρεάν και να μάθεις όποια γλώσσα θέλεις, ψυχούλα μου. Αγάπη μου. Τι άλλο έχουμε? Και φροντιστήρια. Φροντιστηριακά μαθήματα από τα φροντιστήρια Μπαχαράκη. Οπότε το όνειρό της να περάσει στη σχολή, εφόσον έχει και η ίδια την όρεξη, θα μπορέσει να το πραγματοποιήσει. Με τη βοήθεια των φροντιστηρίων Μπαχαράκη. Ευάκη μου, φροντιστηριακή, είχες βοήθεια φροντιστηριακή? Όχι, δεν είχα. Πώς τα έμπαινες, καρδούλα μου, στη φιλοσοφία? Ποτέ, δεν μπορούσατε να πει. Ναι. Ωραία, τα φροντιστήρια Μπαχαράκη, λοιπόν, εκεί στη Θεσσαλονίκη, θα σε ανοίξουν την αγκαλιά τους και θα σε δεκτούν για να σε στηρίξουν να μπει στο πανεπιστήμιο. Τέλεια, φέτος. Ευχαριστώ. Ωραία. Πάμε να δούμε τι άλλο έχουμε. Φροντιστήρια έχουμε, ξένες γλώσσες έχουμε. Πάμε τώρα να δούμε πώς θα ντυθούμε, τι παπούτσια θα φορέσουμε, γιατί έχουμε πολλές προσφορές. Τα καταστήματα Κέλλης προσφέρουν δωρεπιταγή αξίας 400 ευρώ για ρούχα και παπούτσια. Η Μικάτο επίσης προσφέρει παπούτσια και στην γιαγιά, αλλά και στα τρία τα κορίτσια. Άντε να ντύσουμε και τη γιαγιά, όχι μόνο, να μην βάλει και η γιαγιά ένα ωραίο παπούτσι. Τα καταστήματα Σελεστίνο επίσης προσφέρουν δωρεπιταγή αξίας 300 ευρώ για να διαλέξουν τα κορίτσια ό,τι θέλουν, ό,τι ρούχα θέλουν της επιλογής τους. Και επίσης βασικό, οι μηχανικοί Κωνσταντίνος Καζατζίδης και Βασίλης Κεπέν αποφάσισαν να βάψουν το σπίτι σας και να κάνουν ό,τι μπορούν προκειμένου να βελτιώσουν τη διαμονή σας σε αυτό. Δικό μας σπίτι. Όχι και καλά, αυτό που μένετε θα σας το φτιάξουμε, να μπει μέσα η γιαγιά να είναι όλα βαμμένα, πεντακάθαρα και στολισμένα. Αυτό είναι το θέμα. Και επίσης, Τατιάνα, επειδή είναι και αντιπρόσωποι εταιρείας τροφίμων, προσφέρουν τρόφιμα σε όλη την οικογένεια για 6 μήνες. Αχ, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να μην κλαίω, κόλλη. Έλα, μωρέ, ζωγραφιά μου, κλαις από τη χαρά σου και μια φορά. Μη μου κλαις μόνο από τη στεναχώρια σου. Τη χαρά μου που κλαίω. Από τη χαρά σου, καρδούλα μου, έλα, καρδούλα μου, έλα. Κοίτα, κοίτα, τα μεγάλωσες. Θα πάνε στο φροντιστήριο τώρα, θα μπουν στα πανεπιστήμια τους, θα σταθούν μόνα τους τα πόδια τους. Θα σταθούν στα πόδια τους να πιάσουν ωραίες δουλειές, γιατί τα κορίτσια έχουν φιλοδοξίες, δεν τα έχουν παρατήσει. Η ζωή ήρθε δύσκολα από μωρά, αλλά να, θέλει να σπουδάσει. Κοίταξε πώς το μεγάλωσες, καμάρωσέ το. Καμάρωσέ το. Καμάρι τα έχω και τα τρία. Και οι τρεις είναι καλές κοπέλες και έχω και μια κόρη, η οποία είναι και αυτή καλό κορίτσι. Και δύο εγγόνια μεγάλα. Ορίστε. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Είμαι λοιπόν, πολύ καλά. Κυρία ζωγραφιά μου, δόξα θέλω να μου φύγεις από εδώ με ένα μεγάλο χαμόγελο. Αλλά χαμόγελο χαράς. Εμείς το καλοκαίρι του χρόνου που θα δώσουν και τα κορίτσια, θα δώσει το κορίτσι μας εδώ Πανελλήνιες. Είμαι σίγουρη ότι θα τα καταφέρει, γιατί θα έχει και τα φροντιστήριά της και όλα. Μακάρι. Και να πάρετε μια νασούλα λίγο. Δόξα τω Θεώ. Μια νασούλα να πάρουμε τώρα. Ναι, καρδούλα μου. Άντε να πάρουμε μια νασούλα. Ναι, κορίτσι μου, ναι. Λοιπόν, τι κάνουμε, διαφημίσεις, πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε, καρδούλα μου, ζωγραφιά μου. You're beautiful, you're beautiful, it's true. I saw your face. Είναι η τελευταία φορά που σας δώσω τα τηλέφωνα για να κερδίσετε το ψυγείο ντουλάπ από τον Καρόνι, το δίφυλλο το τεράστιο, γιατί σε 5 λεπτά από τώρα, αγαπημένοι φίλοι,
Βγαίνει ο νικητής. 14-5-5-5 και μπορεί εσύ που θα πάρεις τώρα να είσαι εσύ ο πιο γρήγορος. Δοκίμασε αν σ' αρέσει το ψυγείο, δοκίμασε αν θέλεις τα 10.000 ευρώ την Παρασκευή και πάμε στη Δήμητρα τη Βεργή και στο κομμάτι της, στην ενότητα της διακόσμησης. Γεια Δήμητρα. Σας και από μένα. Πολύ ωραίο το ψυγιάκι όμως. Ωραίο, δεν είναι. Είναι εκπληκτικό. Κρίσταλο απ' έξω κλπ. Εκπληκτικό, είναι έργο τέχνης. Πάμε ωραία. Να δούμε λοιπόν ποιος φίλος μας έστειλε φωτογραφία από το σπίτι του για να κάνει η Δήμητρα τις παρατηρήσεις σας και τις προτάσεις της. Ωραία. Τατιάνα, θα ήθελα λίγο επί της ευκαιρίας να ζητήσω και από τους τηλεθεατές να μας στέλνουν και ερωτήσεις αν θέλουν. Δηλαδή, όχι απλά τις φωτογραφίες, αν έχουν κάτι να επισημάνουν, κάτι να μας ρωτήσουν, εγώ είμαι στη διάθεσή τους, σαν να με έχουν προσλάβει μια τέτοια κατάσταση. Λοιπόν, ξεκινάμε να δούμε το σπιτάκι αυτό, το οποίο από ό,τι βλέπεις έχει μοσαϊκό. Λοιπόν, το μοσαϊκό είναι πάρα πολύ ωραίο. Σε περίπτωση που δεν θα αλλάχτεί αυτό, αυτό που προτείνω να γίνει, γιατί ο χώρος έχει βαφτεί, αν δούμε και στη συνέχεια της εικόνας, έτσι, για να πάρετε μια εικόνα πώς είναι το σπίτι, έχουν βάλει ένα γύψινο στη μέση και έχουν κάνει μια διχρωμία. Αυτό το πράγμα δεν το κάνουμε, γιατί κόβει το σπίτι. Το κάνεις δηλαδή τρεις λωρίδες. Προχωράμε και βλέπουμε εικόνες. Βλέπεις τι εννοώ, δηλαδή κοίταξε, έχεις το μοσαϊκό κάτω. Πας και βάζεις γύψινο, κάνεις άλλο χρώμα κάτω, άλλο πάνω, είναι λάθος. Εγώ προτείνω μια παλέτα, να παίξουμε σε μια χρωματική παλέτα, σε μπέζ, την οποία τη δείχνουμε παρακάτω, αλλά πιάνουμε από κάτω τον τοίχο μέχρι πάνω. Θέλουμε αυτό να το βγάλουμε, το βγάζουμε το γύψινο. Θέλουμε να το αφήσουμε, απλά το κάνουμε ένα χρώμα έτσι ώστε να το εξαφανίσουμε. Δεν είναι ωραίο στοιχείο στο χώρο. Το λέω γιατί έχει σημασία το χρώμα σε ένα σπίτι. Εδώ προτείνω να παίξουμε σε αυτά τα χρώματα, τα δύο πρώτα, έτσι ώστε λίγο να δώσουμε μια ουδέτερη βάση και από εκεί και πέρα να κινηθούμε. Θέλουμε να κινηθούμε σε ένα κεραμιδί, θέλουμε να κινηθούμε σε ένα τυρκουάζο όπως έχουμε αυτά μπροστά. Μπορούμε άνετα να το κάνουμε, δεν μας απαγορεύει η παλέτα που έχουμε χρησιμοποιήσει γιατί είναι ουδέτερη. Πάμε να προχωρήσουμε να δούμε τα λάθη μας. Κοίταξε εδώ. Χαλί. Είναι ένα χαλί το οποίο παίζει με κύκλους, έχει το κόκκινο σαν στοιχείο αυτό το σπίτι. Θα πρότεινα να το ακυρώσουμε το κόκκινο. Δεν ταιριάζει πολύ με αυτό το μοσαϊκό. Κοίταξε ένα χαλί που σου έχω εδώ. Είναι τύπου κάναβος. Κάνει όλα τα γήινα χρώματα. Μπορούμε να κάνουμε ό,τι διακόσμηση θέλουμε. Πατάμε πάνω την τραπεζαρία. Το επιλέγουμε σε ό,τι διάσταση για να καλύψει και τις, όπως σου έχω σε αυτές τις φωτογραφίες, καλύπτουμε όλη την επιφάνεια, δηλαδή και τις καρέκλες, να φαίνεται να αγκαλιάζει το χώρο της τραπεζαρίας. Το βλέπεις και εδώ, τι ωραία συνοχή που έχουν τα χρώματα. Και μπορείς να παίξεις και με το κόκκινο, μπορείς να βάλεις τυρκουάζ. Πάμε να δούμε και παρακάτω. Λοιπόν, να δούμε το επόμενο λάθος μας. Εδώ, λοιπόν. Πίσω από την τραπεζαρία, εγώ προτείνω να μπει ένας μπουφές. Κάποια επιδαπέδια φωτιστικά και να βάλουμε και ένα καθρέφτη. Όπως επίσης, αυτό ακριβώς. Έχουμε χρησιμοποιήσει το χαλί μας, έχουμε βάλει ένα μπουφέ και δεν μας νοιάζει που η τραπεζαρία είναι σκούρη. Δεν ξέρω αν είναι λάκα μαύρη, αν είναι ξύλο, το βέγγε, το γνωστό. Πάμε και κάνουμε ένα κόμπο, ένα mix and match, το οποίο δένει. Εναρμονίζεται, γιατί πας και κλειδώνεις όλα τα στοιχεία όμορφα. Εδώ, έχουν βάλει κάποια, τώρα αυτά είναι κάποια διάφορα μηχανάκια, τι είναι αυτά. Είναι, φαντάζομαι ότι αρέσουν. Αυτά προτείνω να μπουν σε μια βιτρινούλα, όπως έχουμε εδώ, σε μαύρη αν θέλεις, έτσι ώστε να το κλείσεις εκεί, να έχεις δηλαδή τη συλλογή σου, να τις βάλεις και ένα λεντάκι, ένα κρυφό φωτισμό, και έτσι να το κλείσεις όμορφα το σαν στοιχείο. Και γίνεται και η τραπεζαρία και το σαλόνι λίγο πιο δεμένα όλα μεταξύ τους. Εδώ είναι η τηλεόραση. Κοίταξε, έχουν βάλει τη στήλη κάθετα. Κοίτα πόσο πιο ωραία φαίνεται στην εικόνα δεξιά. Που τη στήλη πάμε και τη βάζουμε από πάνω. Το βλέπεις, Τατιάνα, τι εννοώ. Βλέπεις την εικόνα αυτή. Μπαίνει η στήλη οριζόντια, βγάζουμε τα ραφάκια αυτά, τα κόκκινο-μαύρο. Είναι πολύ βαρύ στοιχείο, δεν ταιριάζει στο χώρο. Και επίσης μπορούμε να παίξουμε και με διάφορα, με διάφορους δίσκους, με διάφορα σερβίτσια, παίζει πάρα πολύ το γεωμετρικό. Δεν μας νοιάζει αν έχουν διαφορετικά χρώματα, παίζει η γεωμετρία. Είναι must και όλο αυτό το mix and match μας δένει. Αν φύγει αυτό το κόκκινο, έχει κλείσει, το κάνει πιο ουδέτερο το χώρο. Βλέπεις, λοιπόν, πάντως η διακόσμηση κακά τα ψέματα.
Δημητρούλα μου, μας φτιάχνει τη διάθεση. Δηλαδή, λίγο χρώμα, ένα μαξιλαράκι χρωματιστό, ένας ωραίος χώρος, μπαίνεις μέσα στο σπίτι και σου φτιάχνει τη διάθεση. Λοιπόν, στο γκρι καθιστικό του μπορεί να μπει αυτό το ριχτάρι. Μπορεί να δέσει και το μοβ. Δηλαδή, μπορεί να κάνει ένα παιχνίδι με τα χρώματα, το οποίο ξέρεις, να φαίνεται πιο όμορφα στο χώρο. Δηλαδή, το κόκκινο είναι λίγο σκληρό σαν χρώμα. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς η διακόσμηση μας φτιάχνει το κέφι. Όταν κάποιος γυρίζει από τις διακοπές του, σίγουρα έχει απολαύσει στιγμές χαλάρωσης, έχει γεμίσει μπαταρίες, αλλά μέσα του υπάρχει και μια μικρή στεναχώρια λόγω της επιστροφής στη ρουτίνα. Τι συμβαίνει όμως όταν το ταξί που σε πηγαίνει σπίτι σε γεμίζει δώρα? Αυτή τη μοναδική εμπειρία έζησαν άνθρωποι που επέστρεψαν από τις διακοπές τους και αποφάσισαν να γυρίσουν σπίτι τους με ταξί. Το ταξί τους επεφύλασε μια ευχάριστη έκπληξη με τσάντες γεμάτες προϊόντα σπιτιού από μεγάλο πολυκατάστημα. Πιο τυχερή στάθηκε η Κωνσταντίνα, όπου το ταξί δεν τη μετέφερε σπίτι της, αλλά στο ίδιο το πολυκατάστημα, για να επιλέξει μόνη της τα προϊόντα που θα ανανεώσουν τους χώρους του σπιτιού της. Έτσι η επιστροφή από τις διακοπές έγινε με τον καλύτερο τρόπο. Έχω να σου κάνω μια πρόταση για να σου φτιάξω τη μέρα σου. Εάν έρθεις μαζί μου τώρα στην IKEA, θα κερδίσεις 5.000 ευρώ σε προϊόντα. Ψέμα. Σ' ακούω. Εννοείται πως δέχομαι. Φύγαμε. Φύγαμε. Όλο το προσωπικό περίμενε την Κωνσταντίνα, οι οποίοι της ετοίμασαν μέχρι και πρωινό και την ξενάγησαν στους χώρους του πολυκαταστήματος. Κωνσταντίνα, θέλουμε κι εμείς να πούμε σε ένα ταξί και να μας πούνε πάμε να διαλέξεις ό,τι θέλεις, όλα δικά σου το μαγαζί για πάρτι σου. Μπράβο Κωνσταντίνα, το χάρηκες. Πάμε να δούμε ποιος κέρδισε το ψυγείο για σήμερα και θέτει σοβαρή υποψηφιότητα για την Παρασκευή. Είναι η κυρία Κατερίνα Πέτσιου. Θα το λατρέψετε το ψυγείο από τα καταστήματα Καρόνης. Να είστε καλά, καλό απόγευμα σε όλους, φιλιά. Γεια σας.